Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φέτος κομορφοποιημένο γαμψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουζάκια, αθλητήροι και αθλητήρες, καν του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ώρες. Ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Έλατε στην παρά μας, πάμε και σήμερα για μια εκπομπή, πολυσμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Εσύ αγόρι μου, μόνο εσύ. Καλός και ο κιόσης, αλλά μόνο εσύ, φίλε. Έχω σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχω σήμερα Σωτήρη Δασκαλάτση, τα κάμεις μωρέ σύντεκνη. Μας έχει γράψει, φίλε, η αγάπη φοβερές μαντινάδες. Φοβερές μαντινάδες, μην τις ξεχάσω μετά, οπωσδήποτε. Η αγάπη ασημάκι. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε μπουμπουκοβλάστερα. Πάμε και σήμερα να κάνουμε δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και διψυχοπλακωτισμό. Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια. Να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της κατάθλιψης και της μελαγχολίας. Και να κάνουμε ωραία πραγματάκια. Θα δώσουμε και ένα υπέροχο δώρο. Ένα υπέροχο δώρο, λέω. Ένα LG ηχείο Bluetooth από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που την Δευτέρα γιορτάζει ένα καταπληκτικό event στα 50 της χρόνια και θα μοιράσει 50 δώρα. Και smartphones και tablet και διάφορα μερεμέτια και φοβερές δωράκλες και αφιγραντήρες και χιλιαδιό ακόμα. Ελάτε, γιατί έχουμε ετοιμάσει όμορφα πράγματα και σήμερα να τα συζητήσουμε. Σήμερα θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση, ο κόσμος να χαλάσει και ας έχει γραμμές πολλές. Θέλω οπωσδήποτε να μοιράσω τραπέζια, να μοιράσω δώρα και να μπείτε σε κλήρωση για θερμές. Δηλαδή, το τριήμερο της επόμενης εβδομάδας που θα κληρώναμε τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα σίγουρα θα έχουμε να πούμε πράγματα λόγω του μάτς της Κυριακής με την ΑΕΚ. Αυτό που θα δίναμε τη Δευτέρα θα το δώσουμε σήμερα. Δηλαδή, θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, Έλληνας παίχτης, ξένος παίχτης, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, και θα βγάλουμε τους τυχερούς και στο τέλος από αυτούς οι οποίοι θα κερδίσουν στην αντίστροφη μέτρηση θα επιλέξουμε έναν, θα κληρώσουμε έναν. Σωστά! Σωστά, γόρι μου. Σήμερα τι ακούγεται έτσι πολύ, να πούμε. Ακούω και ένα... Έλα, ένα-δύο. Α, εντάξει, τώρα είμαστε ok. Τώρα είμαστε ok, αγόρι μου, τώρα είμαστε ok, αδερφέ μου. Σαγόρι μου, σήμερα με φόρμα Εθνική Γερμανίας ο Σωτήρης Δασκαλάτσης, Deutscher Fußballbund. Σαν λαός, εντάξει, τα έχουμε πει, αλλά σε αυτά, φίλε, είναι ok. Και δεν είναι αντίμπας, είναι κανονική, έτσι. Δεν έχει, φίλε, δεν έχει. Δε, φίλε, δεν έχει, γιατί κατά καιρούς θυμάσαι, κάτι αντίμπας, κάτι αντίλτα, όπως πόνι, μπόνι, μάικ. Μ' αρέσει. Με ανάποδο το ματζούρι, να πούμε, το φτερό από την... Ναι, έχει φίλε. Έχει τα σέικο τα ρολόγια με... Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε. Χορηγή πρώτης ώρας, όπως είπαμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φυσικά η Ερβαντόλ, καταπληκτική κρέμα για την οστεοαρθρίτιδα, για τις θλάσσες σας. Το αρπαγόφυτο, αυτό το φοβερό συστατικό από τα βάθη της Αφρικανικής Ηπείρου που το έφεραν στην Ελλάδα τα παιδιά από τη Σύναψη, πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία, 2-17-8-76, 30 εταιρείες στη Γερμανία από αυτό το συστατικό, φυσικά αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων, 30 εταιρείες έχουν φτιάξει κρέμα από αυτό το συστατικό, από το αρπαγόφυτο, που το ακούτε και στο σποτάκι μας, μπείτε και στο ervandol.gr, 2-17-8-76. Σας παίρνει τον πόνο άμεσα και χωρίς να σας καίει κιόλας. Επίσης, υγραεριοκίνηση Σκιάδη, χορηγός πρώτης ώρας, 4,73-118. Η εξοικονόμηση που έχετε στα χρήματά σας είναι ως και 50% σε σχέση με τη βενζίνη, δηλαδή 40-50%. Αυτά τα λεφτά που θα δώσετε με 0 προκαταβολή, πάτε, το βάζετε, γεια σας, ευχαριστώ πολύ. 12 άτοκες δόσεις, θα τα βγάλετε πάρα πολύ σύντομα. Το νέο χθες. Διότι έτσι είναι η ζωή, γλυκό πικρή. Εκεί που είμαστε χαρούμενοι, εκεί που χαιρόμαστε για το ότι η ομάδα έκανε το καλύτερο πρώτο της ημίχρονο, εκεί που υπάρχει ψυχολογία πάλι, είναι της μοίρας μας γραφτό. Δεν ξέρω αν είναι στο DNA του ΠΑΟΚ αυτό. Η χαρά να είναι όμορη, που λένε, να είναι μια γραμμή, ένα σινοράκι μικρό να χωρίζει, ένα μικρό χαντάκι εκεί στους παπάδες στην πηλαία που πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα πιτσιρικάδες.
πηδούσαμε το χαντάκι, πριν το χαντάκι Τούμπα, μετά το χαντάκι Πηλαία, φίλε. Αυτό ήταν σύνορο, χωρίς μπάρες, χωρίς φρουρούς, χωρίς τίποτα. Πηλαία, Τούμπα, Τούμπα, Πηλαία, αυτό ήταν. Λοιπόν, λέω ότι η χαρά με τη λύπη είναι τόσο κοντά. Φυσικά μιλάω για τον τραυματισμό του Σωσέ Μαωρίσιο, εκεί που έφτασε νομίζω στην καλύτερη του εμφάνιση και δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ που σημείωσε ο τύπος, δύο γκολ ενδεικτικά της κλάσης του, γιατί όπως είπαμε αυτά είναι γκολ που τα πετυχαίνει ένας επιθετικός, φύση και θέση επιθετικός παίκτης και όχι ένα χαφ, ένα εξαροχτάρι όπως είναι ο υπέροχος αυτός τύπος. Ο Μαωρίσιο και όχι Μαωρίτσιο, όπως είπαμε, δεν έχει τσου. Άλλο να πεις φέρε τα σανδάλια, άλλο φέρε τα τσαντάλια. Άλλο να πεις θέλω μία σκηνή και άλλο μία τσκηνή. Άλλο τσανταλίνα μανταλίνα, άλλο σανταλίνα μανταλίνα. Είναι τελείως άλλα πράγματα. Άλλο πούσα ψ. Πούσαψ, είπα. Και άλλο πουτσαψ. Είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Άλλο τσατσαρός και άλλο σασαρός. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ας μην του κακοποιούμε το όνομα, το είπαμε για χθες, θερμή παράκληση. Είπα και στην Πούντου, συνέντευξη τύπου που θα είσαι, λέω, ρώταλο να μου φύγει ο καημός με το Σαμπράνο, γιατί πιστεύω ότι είναι σίγμα. Γιατί έχω ακούσει. Σαμπράνο, Ζαμπράνο, Τσαμπράνο, Τζαμπράνο και Θαμπράνο. Πέντε διαφορετικές εκδοχές. Μπήκα βέβαια και άκουσα, γιατί έχω αυτό το να πούμε το χούι, και άκουσα περιγραφές από Περουβιανούς που είναι συμπατριώτες και τον ξέρουν. Δηλαδή εμείς εδώ το δασκαλάκι το λέμε δασκαλάκι. Άμα πάει στη Γερμανία, πιθανόν τον λένε δασκάλακις. Έτσι. Εγώ στη Γερμανία ήμουν τσατσάγος. Γιατί βάζει και τον τόνο, έτσι γουστάρουν. Τα τονίζουν τα πιο πολλά στην παραλίγουσα. Δεν α πούμε δηλαδή να το αλλάξουν. Σόκρατης, λέει ο Παπασταθόπουλος. Δεν τους φώναξε μια φορά σαν τον Ταρακλίτσα που βγήκε μετά 52 χρόνια και λέει με Ταρακλίτσης. Να βέβαια, είναι 100%. Φίλε, ξέρετε παιδιά, έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Είναι Ταρακλίτσης. Μετά από 30 χρόνια, οκ. Okay. Δεν αισθάνεται την ανάγκη ο Σοκράτης να βγει για να πει Λεβέντες, εδώ, στην Ντόρτμουντ. Είμαι ο καλύτερος αμυντικός της ομάδας. Από τους καλύτερους στη Γερμανία, από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, ναι. Δεν θα μου γαμπίμπει το όνομα. Τι πάει να πει Σόκρατης. Επειδή. Και Αριστοτελής τότε. Άμα πάμε, Σόκρατης. Άμα είναι ένα γαμπίμπι από τους αρχαίους, φιλοσόφους κτλ. Να τους πιάσουμε να τους αλλάξουμε όλους τους τόνους. Πώς βρέθηκα εκεί από τον Μαωρίσιο. Α, για το όνομά του λέγαμε. Μεγάλη απώλεια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στην παρούσα φάση, σε μία φανταστική ερώτηση, φανταστική όχι ότι είναι καταπληκτική, γαμάτη ας πούμε. Τι φανταστική σειρά είναι αυτή, φίλε. Πω, τι φανταστική άμα ξέρα. Σε μία φανταστική, όταν εννοώ σε μία ερώτηση φανταστική, υποτιθέμενη, σε μία υποτιθέμενη ερώτηση, λέω σε κάποιο περίεργο διαγωνισμό, σε κάποιο τηλεπαιχνίδι από αυτά που ανοίγει καταπακτή και σε τρώει το μαύρο φίδι ή τα άλλα που σου ρίχνουν τα λεφτά στο κεφάλι. Βλέπετε τηλεοράσεις γύρισαν και τώρα τι κάνουν φτηνές παραγωγές, στείλουν ένα σκηνικό, έρχονται δύο τύποι, παίζουν ένα διαγωνισμό, μπαίνει μια παρουσιάστρια, γεια σας, ευχαριστώ πολύ, εύκολα πράγματα. Δεν είναι για πολλά, για πολλά έξοδα. Σε μια ερώτηση λοιπόν υποτιθέμενη, ποιος θα ήθελες να τραυματιστεί από τους παίχτες της ομάδας σου αυτές τις μέρες? Και θα έπρεπε να απαντήσω γιατί θα ήταν η θανατική ποινή, ας πούμε, αν δεν απαντούσα. Γιατί φυσικά δεν θέλω να τραυματιστεί κανένας παίκτης, αλλά μου λέγανε όχι φίλε, ή απαντάς ή πεθαίνεις μωρέ. Ή θα υπήρχε κάτι καταπακτή, ξέρω εγώ, από κάτω με πυράγχας, με κροκόδιλους. Όπως τον Αστερίξ και Κλεοπάτρα, που την Κλεοπάτρα παίζει η Μόνικα Μπελούτσι. Όλο αυτό το είπα για να καταλήξω στη Μόνικα Μπελούτσι. Μόνικα, σε ευχαριστούμε για το σινιάλο. Πέρασε από κάτω, έπαιξε τα φώτα της. Και όχι μόνο τα φώτα της. Η Μόνικα, η οποία κάνει μπάνιο σε ένα λευκό παχύρευστο υγρό που α είναι γάλα κατσίκας, β είναι γάλα προβάτου, γ είναι γάλα γαϊδούρας ή δ είναι του πουλιού το γάλα, αν με εννοείτε. Και όταν λέω του πουλιού το γάλα, κάποιο πουλί. Και καρακάξα, δεν βγάζει γάλα, λέω τώρα. Κάποιο πουλί, ρε παιδί μου. Γιατί κολυμπούσε, λέει, έτσι έκανε επιδερμίδα. Τον παίζανε το ρόλο τους κάποιοι μέσα. Δηλαδή το ρόλο που αυτός που θα φέρει, ο Βαστάζος που θα φέρει τις κανάτες με το γάλα.
Τον έπεσαν. Όλοι. Είχαν βρει 10 που λένε παιδιά, εσά τον παίξτε το ρόλο σα και θα φέρετε το γάλα μετά. Εντάξει. Πήγαινα λοιπόν αυτή. Ερχόντουσα με κέφι στη δουλειά. Με πολύ κέφι και με μπράτσα αυτά και τα λοιπά. Και φεύγαν αρκετά χλωμοί, οχροί. Πώς ήταν στη δουλειά, πολύ μαλάκι. Φίλε, σήμερα στη δουλειά, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω πάλι πώς βρέθηκα εκεί. Μια στιγμή να γυρίσω πίσω. Στην Μόνικα Μπελούτσι, στον Αστερίξ και ο Βελίξ. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει καμία σημασία. Θέλω να πω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη στιγμή είναι πλήγμα βαρύτατο για τη λειτουργία της ομάδας, γιατί είναι ένας κομβικός παίχτης στα χαφ, γιατί είναι ένας παίχτης με τρομερή ποιότητα. Όταν ο Μαουρίσιο είναι καλά, όλη η ομάδα τρέχει αλλιώς. Ένας χαφ πρικισμένος που πατάει περιοχή και είδαμε με ποιο τρόπο τελείωσε τις δύο φάσεις. Είναι δύο διαφορετικά σουτ και ας μοιάζουν τα δύο του γκολ προχθές. Πέρα από ότι το δεύτερο είναι ο ορισμός, είναι το σεμινάριο για το πώς πρέπει μια ομάδα να ξεδιπλώνεται από τη μεγάλη της περιοχή, αλλάζοντας συνεχείς πάσες, μεγάλες πάσες, όχι τσίκι 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 δίπλα δίπλα, πάμε δεμένοι όπως στο νόματς, δένουμε τη μέση ένα στον άλλον και τσίκι 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 πάμε να πούμε το περπάτημα του πιγκουίνου, φοβερό ανέκδοτο υπάρχει με το πίπα πιγκουίνου, αλλά δεν θέλω να το πω τώρα, είναι ακόμα κόσμος να πούμε μέσα στα αυτοκίνητα, γονείς και τέτοια, και σχολικά. Και ξεδιπλώνεται η ομάδα με έναν υπέροχο τρόπο, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κάπου κάποιος είπε, δικαιώθηκε ο Στανόγεβιτς που έλεγε λέει για 19 δευτερόλεπτα επίθεση. Πώς είχε πει ο Στανόγεβιτς, 19 είχε πει. Δεν θυμάμαι το νούμερο. Αλλά τέλος πάντων είχε πει ότι εγώ θέλω η ομάδα να παίζει έτσι. Δικαίωση λέει Στανόγεβιτς. Και τα δύο τελειώματα του Μαουρίσιο είναι διαφορετικά. Το ένα είναι ένα ξερό σουτ που λέγαν κάποιοι, λες και υπάρχει μαλακό σουτ. Δηλαδή το μαλακό σουτ, πώς το φαντάζεσαι το μαλακό σουτ, Σωτήρη? Δηλαδή, μια μαραμένη γαρδένια, ένα έρμπο, ένα τζούφιο, δηλαδή τον ήχο που κάνει η κέτσαπ, όταν έχει τελειώσει και σου βγάζει, εκτός του ότι σε λερώνει το πουκάμισο, 100%, ή το λευκό μπλουζάκι που τυχαίνει να φοράς εκείνη τη μέρα, γιατί κόκκινο μπλουζάκι δεν υπάρχει στο σπίτι, αλλά λέω, κάνεις την κίνηση να ρίξεις και ακούγεται αυτό. Και κάνει 300 μικρές πιτσιλιές και όπου υπάρχει μπορεί και σε άλλο νομό να φτάσει η πιτσιλιά. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το μαλακό σουτ πιστεύω, ένα τζούφιο σουτ. Το πρώτο σουτ του Μαουρίσιο είναι ξερό, είναι ευθύβολο και είναι ακριβώς έτσι όπως πρέπει για να μην μπορέσει να αποκρούσει ο τερματοφύλακας της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Το δεύτερο σουτ έχει βάλει τέχνη μέσα. Έχει βάλει φάλτσα μέσα. Έχει βάλει τεμπεσιράκι για να τη στείλει στο γάμα. Ναι μεν, λοιπόν, μεγάλη απώλεια ο Μαουρίσιο. Στενοχωρηθήκαμε χθες. 4-6 εβδομάδες. Όταν ακούτε 4-6 δεν είναι σαν το 3-5 πηγάδια που είναι ακόμα δεν αποφάσισαν. Ξέρουμε σίγουρο ότι είναι από 3-5 τα πηγάδια. Δεν πήγε κανένας να τα μετρήσει. Όπως πρέπει να σταματήσει αυτός ο μύθος, 40 εκκλησίες. Θέλω να μου πείτε, ποιος μέτρησε τελευταία φορά? Και αν εκεί μπορεί όντως κάποιος να μέτρησε τις εκκλησίες, ή μπορεί να πούμε, ξέρω εγώ, να μας έχουν πει από την εκκλησία ότι είναι όντως 40 εκκλησίες, θέλω να μου πείτε ποιος μπίπιπ μέτρησε τα 1000 δέντρα. Εδώ. Ας βγει. Όχι, όχι, να βγει, να βγει. Να το στείλουμε να φάει, να το στείλουμε θερμές. Να το στείλουμε να πούμε στην ηλεκτρονέτα πάρει δωρεάν κινητά, τάμπλετ και τέτοια. 1000 δέντρα. Αλήθεια, ρε φίλε. Αλήθεια, γιατί 1000 δέντρα από πού και ως πού? Δεν έχουν παίξει πυρκαγιές, δεν μαράθηκαν κάποια? 1000 τα μέτρησε εσύ και έκανες και το φρατσάιζ? 1000 δέντρα λέει όλος. Οκ, φίλε, 1000 δέντρα. Επίσης, στο Ρετζίκι γιατί ήθελαν να αλλάξουν το όνομα και να το κάνουν Πεύκα? Και πόσοι από εμάς το λέμε Πεύκα? Ρετζίκι δεν το λέμε, μια χαρά δεν ήταν το μέρος. Τα διαβατά, με το λαϊκό του κόσμο και τον απλό. Ιωνία λέει. Υπάρχει κανένα που λέει θα πάω στην Ιωνία? Από εμάς, δεν ξέρω τώρα, οι πιτσιρικάδες βέβαια, οι γενιές που έρχονται τώρα μπορεί να είναι πού? Πού μένεις? Στα Πεύκα. Γενικά στα Πεύκα. Υπάρχει κάποιο Πεύκο συγκεκριμένο? Όχι, λέει στα Πεύκα. Μια χαρά, Ρετζίκι, λέει, ωραίο, Ρετζίκι, μια χαρά. Πολύ ωραία περιοχή επίσης, έτσι. Έχουμε φίλους εκεί, ακροατές. Φιλιά στο Μουά,
στον μπάρμαν το φιλαράκι μου και γενικά όλη την παρέα εκεί. Αλλά τέλος πάντων, αυτό με τα ονόματα, πώς βρέθηκα στα χίλια δέντρα. Σήμερα πάρα πολύ λάσπη, φίλε. Πολύ Παρίσι Ντακάρ. Πάρα πολύ ανομαλία στο δρόμο. Χώματα αυτά, χαντάκια. Λέγαμε όλο αυτό που, τώρα που λέμε είναι για το Μαωρίσιο. Ότι είναι πολύ σημαντική η απώλειά του. Βέβαια, δεν πρόκειται να καθίσουμε να κλάψουμε γοερά απαγγέλλοντας καριωτάκι και τραγουδώντας Μαρινέλα άνοιξε πέτρα για να μπω. Γι' αυτό λέμε ότι το ρόστερ έχει βάθος, γι' αυτό λέμε ότι έχει εναλλακτικές. Αρκεί να μην είναι ο Σάκος! Το πω βήχοντας, όπως μου αρέσει. Μη βάλεις το Σάκοφ! Μη βάλεις το Σάκοφ! Όχι το Σάκοφ! Λέω. Δεν ξέρω ποιους θα βάλει ο Λουτσέσκου αντικαταστάτες, αν θα βάλει τον Μπίσεσβαρ, αν θα βάλει τον Κάτσε δύσκολο να τον επαναφέρει, αν και θα ήθελα να δω τα δυο τρεχαντήρια να τους βγάλουν λίγο τη γλώσσα στο τρέξιμο μαζί Κάτσε Τσίμιροτ. Δεν ξέρω αν θα επαναφέρει τον Γκάνιας, δεν ξέρω αν θα πάει σε μια τέτοια επιλογή, δεν ξέρω αν εκεί θα βάλει Ελκαντουρί, Πέλκα, δεν ξέρω τι θα βάλει. Είναι απώλεια. Και αν λέγαμε μέσα στην εκπομπή της Δευτέρας ότι είναι απώλεια για την ΑΕΚ ο Μάνταλος, σημαντική, καθοριστική, πλήγμα, είναι πλήγμα και για μας στην παρούσα φάση η απουσία του Μαωρίσιο. Τώρα, από αυτό το σημείο, όπως είπα, μέχρι το να φτάσουμε να κλαίμε γιατί τι θα κάνουμε χωρίς το Μαωρίσιο, είναι τελείως λάθος. Ας παίξουμε και για τον Μαωρίσιο την Κυριακή, που είναι η μέρα αποδείξεων. Δηλαδή, καλοί αυτοί οι αγώνες στην έδρα μας, φυσικά, εννοείται ότι θέλουμε να κερδίζουμε και τη Λαμία και τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά μάτς σαν αυτό του ΟΑΚΑ ή ΟΑΚΑ, επίσης εδώ ποιος καθορίζει τον τόνο, δεν το ξέρουμε, δεν έχει καμία σημασία και δεν μας νοιάζει κιόλας. Αλλά μάτς όπως ήταν αυτό στο Καραϊσκάκης, όπως είναι αυτό με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ την Κυριακή, είναι μάτς αποδείξεων. Αποδείξεων γιατί. Γιατί πράγμα. Ένα, είμαι εδώ και είμαι βασικός διεκδικητής, φαβορή για τον τίτλο. Αν πηγαίναμε μέσα στο Γαύρο και παίζαμε στοιχειωδώς καλύτερα, το 1/10 από αυτό που παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο με τον Αστέρα Τρίπολης, ή μάλλον για να το πω σχετικά με εκείνο το παιχνίδι, αν συνεχίζαμε όπως μπήκαμε στο πρώτο 20 λεπτό, με την ίδια κυκλοφορία μπάλας και μετουσιώναμε τις όποιες ευκαιρίες σε γκολ και γινόταν 0-1 και φεύγαμε με ένα διπλό από τον Καραϊσκάκης, εκτός θα είχε διαλυθεί ο Γαύρος, αυτό που έγινε την επόμενη αγωνιστική με το Βάζελο, παρεπιπτόντως χθες πήγε η Μπαρτσελώνα τελείως νοχελική, έτσι εγώ δεν θα πω, κόμπλεξ βγάζουμε, okay, είναι σημαντικό που πήρε το 0-0, αλλά η Μπαρτσελώνα πήγε αγκαρία, βράβευση στο Βαλβέρδε, ναι, να χαιρετήσουμε τον κόσμο, αυτά. Ο γνωστός Μπάρμπα στο τέλος βγήκε και είπε ότι καλά λέει, φανταστική ιδέα λέει, φανταστική ιδέα του Προέδρου μας για να βραβευτεί ο Βαλβέρδε. Πω, πω φίλε, μόνος το σκέφτηκε. Πραγματικά, όταν σφίζει ο άνθρωπος, φίλε, από... όταν πραγματικά πηγαίνει η μεγάλη ιδέα, έτσι, η μεγάλη ιδέα, η μεγάλη διάθεση για να κάνεις δηλώσεις, πηγαίνει σύννεφο, φίλε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Μεγάλη υπόθεση, λέει. Ευρηματικότατο. Κάτι ψάχνω να το βρω τώρα γιατί δεν θέλω να τον αδικήσω. Να δω ακριβώς πώς το είπε. Ακριβώς θέλω να βρω την έκφραση. Και βέβαια, με την Μπαρτσελόνα παίζουν, ο καημός τους εδώ είναι. Το είδατε το... Α, θέλω να μπεις λίγο... Τώρα, θα σου πω. Έχει κάνει ο Θαναϊλάκης φοβερό σαρδάμ. Τέλος πάντων, θα το δω, αυτό θα σας το πω τώρα. Που βγαίνει το κορεό και γράφει τι. We rule this land. Ότι εμείς δηλαδή, να το πούμε, κυβερνάμε. Εμείς είμαστε οι αφέντες αυτής της χώρας. Εμείς κάνουμε κουμάντο, να το πούμε έτσι, λαϊκά, σε αυτή τη χώρα.
Δεν θέλουμε να σας απογοητεύσουμε, αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε στο ρήμα, να μην χρησιμοποιήσετε ενεστώτα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς βέβαια που γράψατε αυτά τα πράγματα γνωρίζετε τι είναι ο ενεστώτας, αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε έναν παρελθοντικό χρόνο. Πώς είναι ο παρελθοντικός χρόνος του ruled, εύκολο, με ένα ed στο τέλος. Είναι κανένα από αυτά τα ed, ate, aten και τα λοιπά, τα δύσκολα. Τέλος πάντων, we ruled this land. Ή we used to rule this land. Κάποτες μπορεί να κάνατε κουμάντο. Τώρα δεν κάνετε πια. Και γι' αυτό όλος ο πανικός. Και αυτό με το φως που είναι πραγματικά παγώνης, διαβάζοντας την ανακοίνωση που έχει βγει για μια εφημερίδα η οποία μπορεί να είναι όχι απλά ολυμπιακή, έτσι, συνυφασμένη με τον Ολυμπιακό, αλλά πάντα κρατούσε τα προσχήματα, είχε έναν πολιτισμό. Επειδή δεν βγήκαν τώρα να χειροκροτήσουν τον μεγάλο αφεντικό που δέχεται πόλεμο, λέει, και εσείς δεν παίρνετε θέση και την κυβερνάνε, λέει, την εφημερίδα δυο Παναθηναϊκοί και αυτά, μιλάμε κανονικά. Τακτικές απίστευτης γκεμπελίστικης νοοτροπίας. Τέλος πάντων, ξαναγυρίζω στα δικά μας λέγοντας ότι αυτό είναι ένα μάτς αποδείξεων, πολύ σημαντικό. Διότι απέναντι είναι ένας αντίπαλος βασικός για αυτό που λέμε ότι διεκδικούμε, για αυτό που λέμε ότι θέλουμε να πάρουμε. Η ΑΕΚ δεν έχει δείξει κάτι συγκλονιστικό μέχρι τώρα. Δεν έχει δείξει. Έχει δείξει απλά ότι έχει μια ομάδα δεμένη, μια ομάδα η οποία βασίζεται στην καλή μέρα των ατού της. Τράβηξε στην αρχή πάρα πολύ ο Χριστοδουλόπουλος. Τώρα δείχνει να βρίσκει τα πατήματά του ο, πώς το λένε, ο Αραούχο, αλλά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα απολύτως. Εμείς είμαστε αυτοί που θα καθορίσουμε την τύχη μας. Αυτό είχα πει και πριν από το μάτς με τον Ολυμπιακό, ότι αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει, δεν μπορεί η ΑΕΚ να μας κοιτάξει τα μάτια. Αν όμως μπούμε φοβισμένα, πάμε να πάρουμε το 0, να φυλαχτούμε, να μην παίξουμε επιθετικά, να μην κυνηγήσουμε, να μην πιέσουμε την ΑΕΚ, να μην φτιάξουμε εμείς το παιχνίδι, αλλά να κλειστούμε πίσω και άντε τσίκι τσίκι μήπως και κλέψουμε το 0, πράγμα το οποίο έγινε στο Καραϊσκάκης μετά από το 25-30, να ξέρετε ότι και εδώ η διαιτησία δεν θα είναι 50ρίσια, να ξέρετε ότι και εδώ θα πάρει τις αβάντες, τα σμπροξήματά της η ΑΕΚ, και η ΑΕΚ έχει μέσα ποδοσφαιριστές που θα κοιτάξουν να εκνευρίσουν τους δικούς μας, τους λίγο πιο αψίκορους, τους λίγο πιο, ας το πούμε, θερμόαιμους. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε καθόλου με όλα αυτά. Πάμε να πάρουμε το διπλό και αυτό θα είναι μια εμφατική παράσταση νίκης. Σας έλεγα πριν, τρομερό Σαρδάμ από Θαναϊλάκη, ο οποίος μέσα στην πρεμούρα του να περιγράψει και τον Ολυμπιακό, αρχίζει και κάνει η κερκίδα ένα κορεό, όμως αυτός θεώρησε ότι δεν είναι κορεό, αλλά τι είναι. Ετοιμάζουν, έχουν ετοιμάσει οι φίλοι του Ολυμπιακού ένα τεράστιο παρεό. Ένα τεράστιο παρεό. Ξανά σε παρακαλώ λίγο. Ένα τεράστιο. Ετοιμάζουν, έχουν ετοιμάσει οι φίλοι του Ολυμπιακού. Πες μας. Ένα τεράστιο παρεό. Ένα τεράστιο παρεό. Είναι, επειδή προφανώς το πήραν από κάποια πάρα πολύ εύσωμη κυρία, βγαίνει από το μπάνιο να ρίξει πάνω της τι, ένα αντίσκηνο, τι, ένα διπλοσέντονο από γαμπριάτικο κρεβάτι, τη λεγόμενη καριόλα, όχι. Τι κάνει, ρίχνει πάνω της ένα τεράστιο παρεό. Αυτό το τεράστιο παρεό θεώρησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού σκόπιμο να το πάρουν και να το ξεδιπλώσουν. Άλλοι βγάζουν πανό, άλλοι βγάζουν σημαίες. Αυτοί ήθελαν ένα τεράστιο παρεό, σύμφωνα με το Θαναϊλάκη. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμούλες. Ετοιμαστείτε σήμερα. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Για τραπέζια στη Λαδόκολα. Δύο από εσάς δηλαδή θα κερδίσουν τραπεζώματα στη Λαδόκολα. Και ένας από εσάς, γιατί θα είναι φαντάζομαι παραπάνω οι τυχεροί, θα μπουν σε μια κλήρωση. Πόσα, 3, 4, 5, 6 για ένα διήμερο στις Θερμές. Για δύο διανυκτερεύσεις. Το ξαναλέω, επειδή κάθε εβδομάδα το Snow Travel μας έχει δώσει τη δυνατότητα να δίνουμε ένα τέτοιο τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις. Αυτό της Δευτέρας, για την Δευτέρα σίγουρα θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και άλλα πράγματα. Δεν θα έχουμε χρόνο για αντίστροφη μέτρηση. Θα το κάνουμε σήμερα, ετοιμαστείτε, διότι στο τελευταίο μισάωρο λογικά, μπορεί και νωρίτερα αν θέλετε,
να παίξουμε Έλληνα παίχτη, ξενοπαίχτη, προπονητή, ξένη ομάδα, τραγουδιστή, ηθοποιό, κατά το πόλι, χώρα, φυτό κτλ. Που παίζαμε όταν είμαστε πιτσιρικάδες. Πάμε σε διάλειμμα, ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με επιστρέφουμε. Μπορώ να βάλω λίγο την καψούρα, μου επιτρέπετε? Τώρα θα έρθω στις γραμμές. Πάντα μέσα στην τριάδα στο frisbee list, το δικό μου, θέλω να ενημερώσω τον Σωτήρη Δασκαλάκη και τους νέους ακροατές, τους καινούριους φίλους μας. Έλενα, τι είναι το frisbee list, όπου η Έλενα Παπαρίζου είναι εδώ και πολλά χρόνια, από εκείνο το απάνεμο βράδυ της Eurovision, που βγήκε με αυτό το φορεματάκι και αναστάτωσε όλη την Ηφίλιο, λέγοντας το number one και παίζοντας βιολί με τις τυράντες. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Αν σε δω, τι μανάρι μου, πες μου τι. Τι, όχι. Ποιος σε κάνει, εσένα, ποιος θα σε κάνει, αυτός ένα μηδέν, να κλάψεις. Θέλω να πω, δύο είναι οι λόγοι που έβαλα Παπαρίζου. Ένα, επειδή τη γουστάρω τρελά σαν γυναίκα, επειδή μου αρέσει και σαν φωνή, παρότι είμαι ποταπός όσο δεν πάει. Και επειδή σε ένα σχετικό στοίχημα που βάλαμε με φίλους, δίνει 48 απόδοση να μπω. Μετά το πρώτο ημίωρο με Έλενα Παπαρίζου. Frisbee list. Κάθε παντρεμένος άντρας, κάθε άντρας ο οποίος έχει έρθει εις γάμου κοινωνία, έχει νυμφευθεί, διότι η γυναίκα ανδρεύεται. Έτσι λέει σχήμα λόγου τώρα, ότι πρέπει να μπαίνει κάτω τον άντρα. Δεν εννοούμε να την πατάει, να την δέρνει, να μπαίνει κάτω από την προστασία του άντρα. Αυτό είναι το νόημα. Υπανδρεύω, μπαίνω κάτω από τη φτερούγα του, κάτω από τη στοργή του, τη ταλπορή, την ασφάλεια, τη δύναμη που μπορεί να τη δώσει ένας άντρας. Λέω, κάθε παντρεμένος άντρας έχει μία frisbee list. Αυτό είναι της εκπομπής θεωρία, οι παλιοί την ξέρουν. Που σημαίνει τι? Βλέπω μία γυναίκα, βγάζω τα στέφανα από τη στεφανοθήκη και τα κάνω frisbee για την πάρτη της. Και όπως φεύγουν στο λιβάδι και ανεμίζουν οι κορδέλες από πίσω, γίνονται frisbee. Κάθε άντρας έχει μία frisbee list. Είναι πέντε γυναίκες για τις οποίες θα έβγαζε τα στέφανα από τη στεφανοθήκη και θα τα έκανε frisbee. Λέω εγώ, κανονικά. Για μένα η Έλενα είναι πάντα μέσα στην πεντάδα, καλά σίγουρα. Αλλά συχνά και στην τριάδα. Γίνονται να κατατάξει εκεί, γιατί έχουμε τις ισοβαθμίες με τα γκολ, είναι τα εκτός έδρας, είναι οι διπλές αναμετρήσεις. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Βάλε φίλε να έρθουμε στα ίσια μας, βάλε λίγο τα παιδιά. Up and down. Καλά, φίλε, στην αναμονή θα μείνει. Στην Έλληνα θέλαμε. Αν θέλαμε παπάρι να ακούσουμε. Αν θέλουμε λεβέντες, ακούσουμε λεβέντες. Φτάνει. Πετάγεται στην αναμονή. Ποια αναμονή? Αυτό το γράψε που βγήκε στην αναμονή. Τον κόψε. Χραπ! Φίλε, ένα κεφάλι στο κοφίνι. με συνοπτικές. Τώρα εδώ έχουμε τι? Ντουέτο. Παπαρίζουμε άνω κάτω. Όπου μου λένε ότι αυτό που παίζει κλαρίνο εδώ, λέει, ήταν στο γάμο σου, ρε, παίζει κλαρίνο αυτό. Είχε κλείσει ο παιδερός μου το συγκρότημα, να πούμε, εκεί το ποντιακό και είχε και κλαρίνο. Λέει, αυτός έπαιζε στο γάμο. Πού να θυμάμαι το 2008. Έχουν περάσει, να πούμε, κουντεύουμε δεκαετία. Πάμε στις γραμμούλες, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα 2310-287-888. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα κληρώνουμε ένα LG ηχείο Bluetooth υπέροχο από την Electronet. Παμπουκίδης Νικολαίδης. Καλημέρα σας. Ναι, πάμε να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε φταίει σήμερα στην εκπομπή. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Ωχ, καλό το παιδί! Άσε μας να πούμε καλημέρα και να δεις ποιος κάνει σε φταίει. Αγόρι μου, αγόρι μου! Λοιπόν, έχω τις πληροφορίες από μέσα, ξέρεις. Αυτά μου αρέσουν. Ψοφάω. Υπάρχει... Ναι. Για την Κλεοπάτρα, α. Ναι, ρε φίλε. Γιατί υπάρχει και η Κλοκαλαμάτα που είναι η ξαδέρφη της, είναι δίπλα. Ναι, είναι δίπλα. Για πες. Λοιπόν, εκεί έμεινες. Από όλα όσα είπα τα πρώτα 40 λεπτά, ήμουνα βέβαιος. Παλιοχαρακτήρας είσαι. Εκεί έμεινες, έτσι, στο πουλιού το γάλα. Δεν πάω να λέω εγώ. Δεν πάω να λέω. Το παραμύθι με τους ευνούχους, μην τρως πρόλογο, δεν υπήρχαν ευνούχοι. Ευνοημένοι ήταν, τι. Α, μπράβο. Ευνοημένοι, όχι ευνούχοι. Τότε δε, μαζί με το λουτρό αυτό που έκανες, αυτό το υγρό που δεν, ακόμα δεν έχει γίνει χημική... Δεν έχει βγει σε χάπι. Χημικός έλεγχος, ναι. Για να δούμε τι είναι. Ναι. Βγήκε και το άλλο λουτρό που λέγεται οφθαλμόλουτρο. Καλά. Από τους ευνούχους πάλι. Πιστεύεις ότι τους ματσακόνιαζε η Κλεοπάτρα? Δηλαδή όταν έφευγε... Δεν έχω τέτοια πληροφορία. Λέω, ρε παιδί μου, όταν έφευγε ο Κέσαρας για εξτραδάκια, πήγαινε στο Σίζαρς για να τραγουδήσει. Κοίτα, τότε οι άντρες λείπανε...
έτη από έτη, τα σπίτια. Φίλε. Γι' αυτό και ανακαλύφθηκε η ζώνη αγνώτας που δεν είναι ένα σύστημα άμυνας με τρεις πίσω κτλ. Η ζώνη αγνώτας. Γαμπίμπι βέβαια ο σιδεράς, αυτός που έφτιαχνε τα πέταλα. Αυτός που είχε τις κλειδαριές, ήταν ο πρώτος... Από εκεί βγήκε έχω το κλειδί της ευτυχίας. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, και γαμώ τις ποδοσφαιρικές κουβέντες ρε παιδί μου. Καλά υπάρχει. Λοιπόν, Εκοστή, ειλικρινά μιλάω, ζητάω συγγνώμη από τη θεία όλων αυτών που μας λέμε πώς το λένε, που είναι η θεία όλων αυτών που κατηγορούν και λένε και αυτό. Για τη θεία δίκη. Ναι. Με δίκασε με τον Μαουρίσιο που είπα κακιά κουβέντα για τον Μάνταλο. Εντάξει, δεν. Άκουσα. Εγώ, εντάξει, τώρα, δεν είπες κακή για τον Μάνταλο. Σε μάζεψα πριν την πεις. Κατάλαβα το σκεπτικό σου που είπες ότι δεν γίνεται να παίζει αυτό στην εθνική. Πολύ, γιατί είμαι πολύ φας. Δηλαδή έχω ξεχωρίσει τρεις κατηγορίες στους παίκτες. Ναι. Η σεντερφόρ και η επιθετική είναι για να τρώνε ξύλο. Η αμυντική για να δίνουν και τα χαβ για να βάζουν κόλλο. Για να δημιουργούν. Ναι ρε φίλε μου, ναι να βλέπεις το ποδόσφαιρο, να είναι, πώς το λένε, να δημιουργεί ένα φαντασία αυτό. Εντάξει. Τι να πω, λέω αν έπρεπε να ευχηθώ. Από την αρχή το πήγα με την Κλεοπάτρα για να σου πω. Ναι, το κατάλαβα. Πάντως αν έπρεπε λέω να επιλέξουμε έναν παίχτη αυτό το διάστημα να τραυματιστεί, θα ήταν ο τελευταίος στη σειρά. Δεν θέλω να βάλω quiz ποιος θα ευχόσασταν πρώτος. Βέβαια ο Κώστας έγραψε αμέσως να τραυματιστεί ο Γλύκος, λέει, και υποτροπή. Δεν με χαλάει. Ντροπή σου, Κωνσταντίνε, ντροπή! Τι είναι αυτά τα πράγματα. Καμιά φορά, είδες οι κακίες που μας βγαίνουν αμέσως. Δεν πρέπει να λέμε. Πρέπει να το αποβάλουμε αυτό. Δεν πρέπει. Εντάξει, αυτό το, να σου πω κάτι. Το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου τώρα, εντάξει. Ναι, εννοείται φίλε μου. Είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα για να λέμε μικρότητες και τέτοια πράγματα. Βέβαια. Και θα ήθελα να ακούσω το διάγγελμα που έκανε ο κύριος αυτός ο γραφικός ο Παππούλης. Άσε με, αρεφέ, άσε με τώρα, μην λερώσουμε πάλι το... Δηλαδή... Άμπραβο, καλά, εντάξει. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή... Άλλο που θέλω να πω, ναι, βεβαίως. Να παίξει ο Σάρκοβ, τελείωσε. Αυτό, να παίξει ο Σάρκοβ. Να παίξει. Στη θέση του, δεν είναι. Την αγάπη μου, καλημέρα. Φιλιά. Ναι, γεια σας. Ομορφάντρα μου. Ω, καλώς το παιδί, ρε. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται, καραμέλο τράγουδο. Καλά, αγόρι. Να πούμε, να διευκρινίσουμε για τους καινούργιους ακροατές. Δεν είναι από την καραμέλα, δηλαδή ένα τραγούδι από καραμέλα, που ακούγεται και λίγο gay friendly, είναι αλήθεια, το καραμελό τράγουδο. Όχι, είναι από τον Καρά, γράφτε με δύο ρο, είναι από τον Βασίλη και τον Μελά. Καρά, παύλα, μελό τράγουδο. Έτσι. Σωστό, σωστό. Το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, στην πετάβα εμένα είναι η Ναστάζια Σκίσκη. Τι είναι η Ναστάζια Κίσκη. Ναστάζια Κίσκη. Θέλετε να κάνουμε αυτό σήμερα, να φτιάξουμε πεντάδες, γουστάρετε. Όχι ρε, μην με χτυπάς εκεί που πονώ, μη, όχι, όχι, δεν είναι ένα μούτι, όχι, όχι. Αυτές ήταν οι γυναίκες, αγόρι μου, Ελίζα. Πάντως, δεν πρέπει να είσαι 18 χρονών. Εικάζω. Όχι, είπε εγώ, 74. Δεν δίνεις φέτος πανελλαδικές, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, η Ορνέλα Μούτι, η Ορνέλα Μούτι, τελευταία φορά που έπαιξε ταινία, είχαμε ποδιές στα σχολεία. Και κάμεναμε μπάνιο στο θερμαϊκό. Λειτουργούσε το ακρόαμα στην Κρίνη, το μικρό ακρόαμα. Εγώ είχα την τύχη να έχω έναν πατέρα, ο οποίος ήταν παοκάρα, με πήγαινε παντού και σινεματής, τρελό. Αγόρι μου. Και πήρα την τρέλα του και μ' αρέσει όταν βλέπω μια καλή ταινία, γουστάρω. Βέβαια. Αλλά τώρα, ειδικά όταν παίζει η Ορνέλα Μούτι. Βέβαια τώρα, εντάξει. Πω, φίλε, να σου πω κάτι. Πόσο λίγες φαίνονται κάτι κοκαλιάρες, κάτι τωρινές μοντέλες. Έτσι, να βγαίνει έτσι. Ο Ρνέλα Μούτ, φίλε, και να σφίζει όλο το σύστημα. Δηλαδή η γυναίκα, ρε παιδί μου, όπως και η Μπελούτσι το ίδιο. Ναι, ρε παιδί, γενικά. Αυτές είναι γυναίκες, φίλε, εντάξει. Γυναίκες, ναι, ρε παιδί, βλέπω αυτή την Kate Moss. Τι λυπάμαι, θέλω να της δώσω ένα ευρώ. Αυτή η Καρντάσιαν με το. Κοίταξε. Η Καρντάσιαν είναι το άλλο άκρο, το παράδειγμα. Είπαμε, δεν είπαμε ελικοδρόμιο. Η Καρντάσιαν κάθε τόσο έχει το υπεχοδό και λέει: το έχει δηλώσει αυτό. Εδώ πέρα το οικόπεδο. Μπορεί να χτίσει εμπορικό κέντρο. Ναι. Η γυναίκα από τη μέση και πάνω πρέπει να είναι μοντέλο και από τη μέση και κάτω τραμπάλα. Αλλά όχι τραμπάλα όλοι. Δηλαδή τροφή.
Με αυτή σου την ατάκα, Κωνσταντίνε. Φιλιά, φιλιά. Αυτορίχτηκε. Πάμε παρακάτω, 2310-287-888. Τι να πούμε σήμερα. Έτσι, τα είπαμε για το Μαωρίσιο. Από αύριο θα κλιμακώσουμε για το μάτς Κυριακής. Θέλετε να πούμε frisbee list? Εγώ γουστάρω. Το έχουμε κάνει παλιότερα και στον Αντένα όταν ήμουν και στον Αρένα. Όλα τα σε ένα είχα πιάσει, φίλε. Λίγοντα. Λοιπόν, κάναμε τις εκπομπές με τη frisbee list. Θα σας πω εγώ. Θέλω, Σωτήρη, ετοίμαστε. Θέλω να μου πεις τη δική σου πεντάδα frisbee list. Ναι, γεια σας. Έλα. Και αντίστοιχα, βέβαια, και οι γυναίκες να μας πούν για ποιον θα έκαναν κανονικά frisbee τα Στέφανα. Έλα, Κωστάκι μου, έλα. Α, σε μπέρδεψε, έλα γόρι μου, έλα. Έλα. Ολυμπή, Ολυμπή, έλα, πάλι ύπνους. Θες χωσί, ποια άμαρα κάτι στο 0 στην Μπαρτσελώνα, η Ολυμπιακάρα μας. Μες στην Μπαρτσελώνα. Όχι, επί της Μπαρτσελώνα εννοώ. Επί της Μπαρτσελώνα. Η Ολυμπιακάρα, γύρω στο Τάκαρος, ο Λεμονής, έδειξε τους δύο προπονητές και πάθαμε πλάκα. Σου δείχνει τη μια του Βαλβέρδε, λες, καλός προπονητής. Σου δείχνει μετά τον Τάκαρο και λες, αυτός είναι προπονητής, ρε. Αυτός είναι προπονητής, ρε. Την έχει εκεί. Μιλάμε ο καημένος, ο Μέρης, τα χάσε ρε μέσα. Τι άμυνα είναι αυτή, πετώ. Βέβαια. Τι υπερομάδα. Φίλε, πιστεύω η Μπαρτσελώνα χθες έπαιξε με το 30%. Από την Μπαρτσελώνα δηλαδή. Μπορεί και ούτε το 30%. Αλλά τέλος πάντων. Κοίταξε, εμένα μου φάνηκε, μιλάμε με τον Χαζομάρο, ότι η Μπαρτσελώνα το είχε το παιχνίδι πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε, φίλε. Πονάνε, αλλά πονάνε. Να πούμε, κάποιες φορές, ναι, είναι ο Μέση, εξαφανίστηκε να πούμε. Πού είναι αυτός ο Μέση που ήθελε να έρθει και στον ΠΑΟ? Ξέρεις ότι και ακόμα και στο χαβαλέ και στην ειρωνία που κάνεις μπορεί να σε κόψω. Δηλαδή, ούτε για αστείο δεν μπορώ. Πάντως, θεωρώ ότι χθες ο Κοσμάκης έβαγε ψωμί. Τι εννοώ, τι εννοώ, να μην παρεξηγηθώ. Το πίστευε, πιστεύω, την ισοπαλία. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι πιστεύανε κατά βάθος και το παίξανε. Τώρα κάποιοι θα πούνε, τώρα και καλά, ότι και καλά ο προπονητής της Μπαρτσελόνα ήταν πρόεδρος του Ολυμπιακού και συναισθηματικοί λόγοι. Δεν τα πιστεύουμε αυτά. Εγώ πίστευα σε αυτούς που παίζουν στοιχήματα ότι λογικά πιστεύανε στο Χ. Ναι. Το μάσα πάει Χ. 0-0, 1-1, κάτι θα γίνει, ρε παιδί μου. Το ωραίο μου το είπε ο Περιπτεράς κάτω από το Λίμπερο. Μου λέει, φίλε, Κουστή, να ξέρεις, λέει, το πράγμα, λέει, ήταν μιλημένο. Λέω, γιατί αυτοί τώρα, επειδή θα γίνουν, λέει, Καταλωνία και έχουν έξοδα. Λέω, πιστεύεις έτσι, 100%. 100%. Λέω, και εγώ κάτι, η αλήθεια είναι κάτι μου πέρασε από το μυαλό. Έχουν, λέει, αυτό, το κανονίσαν, λέει, και τα λοιπά. Εντάξει. Έγινε μαραμίση, ε! Πάντως, παρένθεση, να πω ότι η Γκαντεμία σε αυτή την ομάδα δεν λέει άσε ποτέ. Άσε. Πραγματικά, χθες ήμουνα σε ραντεβού και παίρνει ο αδερφός μου εκεί που μέσα χαρά, εγώ το ρατάω. 4-6 εβδομάδες. Και μου λέει, ρε παιδί μου, αυτό πράγμα, μου λέει, ένα μήνα εκτός Μαωρίσιο. Είναι σαν να μου είπε, μεγάλε, έτσι πως ήταν το iPhone, έπεσε, ρε παιδί μου, στη θάλασσα και βασικώθηκε. Δηλαδή, τι να σου πω, προτιμούσα να ακούσω, ρε παιδί μου, ότι κάποιος πέθανε παρά αυτό το πράγμα. Όχι, ότι έπαθε διάστρεμα, έπαθε διάστρεμα βαρύ, με θλάση και με αποκόλληση μηνίσκου ή πεθερά. Θα μπορούσα να το αντέξω, ας πούμε. Λέμε τώρα. Ακριβώς. Έγινε το σύστημα. Φιλιά, φιλιά, είπαμε, αν αυτή την εποχή, εχθές, μας λέγανε, βάτε σε μία σειρά τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ποιος θέλετε να είναι ο τελευταίος, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Ο τελευταίος που θα τραυματιστεί. Ο τελευταίος. Αυτή την εποχή θα έλεγα ο τελευταίος να είναι ο Μαωρίσιο. Χωρίς να έτσι βάλετε το σε μια υποτιθέμενη ερώτηση, έτσι. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Η μία φάρο σου κάνει κάτι. Οι δύο φίλοι είναι καλύτερες από τη μία, πάντα να ξέρεις. Έτσι. Μία φάρο, μπράβο. Και εσύ πρέπει να είσαι 16χρονος. Ναι, ο Three Hills είναι. Έλα, Three Hills. Από προχθές. Μα μου λέει ο άλλος Ναστάζια Κίνσκι, φίλε. Εντάξει. Που πιστεύω οι πιτσιρικάδες που μας ακούνε νομίζουν ότι είναι ομάδα από Β' Τσεχίας. Τι έπαιξες, φίλε, έπαιξα την Ναστάζια Κίνσκι. Over. Με ποιον έπαιζε με την ηλεκτροπούτερε. Τα δικά μας τα φρίσμπι είναι πλαστικά. Αυτά τώρα που βγαίνουν τα καινούργια είναι με LED λαμπάκια πάνω. Με να είχαμε να λέγαμε. Όντως. Ή αυτά που παίζουν στα δάχτυλα, πώς τα λένε τα fingers, spingers, fingers. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, ναι, εμείς φίλοι είχαμε το παραδοσιακό πλαστικό που το κάναμε και πιάτο για να φάμε καρπούζι. Έτσι. Με φέτα. Ναι. Γίνεται στο Καραϊσκάκι το μάτς και κάνει ο Λουτσέσκου αλλαγή το Σαχόφ
με τον Μαουρίτσιο και πέφτουν όλη τη βδομάδα όλοι να τον φάνε, ναι, γιατί έκανε αλλαγή τον Μαουρίτσιο. Ναι, ναι. Εάν δεν έπεφτε ο κόσμος και άφηνε τον Λουτσέσκο να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε, θα τον είχε βγάλει τον Μαουρίτσιο και θα γλιτώνει τον τραυματισμό. Είδα που το έβαλε το... Είναι αποτέλεσμα, φίλε, όταν ο κόσμος επεμβαίνει σε δουλειά που δεν, του, που δεν είναι δικιά του δουλειά, έτσι. Και όμως εσύ έκανες χιούμορ, κάποιοι παρεξηγήθηκαν, το είδες. Δηλαδή, το είδες όμως, το είδες πώς τσιμπήσανε και είδα, πόσο... Να σου πω το εξής. Είναι μέσα στην ομάδα τώρα, να σας πω πόσα άτομα είναι αυτοί. Είναι 9.500, θα σου πω αμέσως το νούμερο. Δεν γίνεται μέσα σε τόσα πολλά άτομα, σε τόσους πολλούς ανθρώπους, να έχουν όλοι την ίδια αντίληψη, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να έχουν το ίδιο χιούμορ, καταλαβαίνεις, ότι ο καθένας... Αλλά δεν μπορείς να μην το καταλάβεις ότι είναι για πλάκα αυτό το πράγμα και να, το, να σου περάσει έστω σαν υποψία, λοιπόν, γκρίνια. 9.000, πρόσεξε, 9.651. Μέσα θα υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι στενοχωρημένοι. Δεν είναι ότι αποκλείεται να έχουν χιούμορ. Μπορεί να είναι τσαντισμένοι, μπορεί να είναι με κάτι άλλο και να μην καταλάβουν το χιούμορ. Γι' αυτό και... πιστεύω ότι, ναι, ότι είναι οπλισμένο το όπλο και περιμένουν τι θα ακούσουν. Εκεί για ήθελα να καταλήξω. Ότι κάπως έτσι έχει μαζευτεί αρκετή πίεση σε όλους μας και ποδοσφαιρικά, επειδή η ομάδα τόσα χρόνια δεν πήρε αυτό που ήθελαμε να πάρει. Επειδή φέτος βλέπουμε ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, μας το κάνουν οι άλλοι δώρο και μέχρι τώρα δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Και έτσι πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, τάκ, πηγαίνει η κουβέντα, κατάλαβες. Είναι αυτό που λέμε, την πάνε πολύ εύκολα, ναι. Εντάξει, εγώ επειδή σε ξέρω και προσωπικά, επειδή ξέρω και το στυλ σου, το κατάλαβα αμέσως ότι έκανες καβαλέ. Εντάξει, ναι ρε φίλε, τώρα εντάξει, τι να λέμε. Απλά σου λέω ότι δεν είναι... Εντάξει, άμα θες να γκρινιάξεις, βρίσκεις να γκρινιάξεις τεράστια... και γιατί φορούσε μαύρα κορδόνια με πράσινο παπούτσι. Εντάξει, δηλαδή... Τεράστια δεξαμενή. Εγώ έχω πει πολλές φορές, εδώ στον αθλητήριο, στην ομάδα μας, δεν είναι ένα πεδίο, ένα τείχος να σκοτωνόμαστε. Ή για να βρίζουμε ή να απαξιώνουμε ή να λιδωρούμε κτλ. Γι' αυτό όποιος δεν καταλάβει το πνεύμα μας, όχι να διαφωνήσουμε, γιατί υπάρχουν και φίλοι που διαφωνούμε ή και που είναι και από άλλες ομάδες. Όποιος μπαίνει όμως. Χαβαλές να γίνεται. Ναι, ρε φίλε. Εμείς δηλαδή, αυτό που είναι η εκπομπή, αυτό θέλουμε όσο το δυνατόν να είναι και ο τείχος, όσο δυνατόν να είναι και το zoomusu.gr. Στο ύφος και στο σκεπτικό μας. Πάντως η ιδέα, ο Κώστας που είπε για τραυματισμό του Γλύκου, ποιος ήταν, ο Κωστής ο Καραγιάν? Δεν θέλω να πω επίθετο, δεν μπορεί. Εντάξει, okay, δουλεύει και, ήταν, δουλεύει και μου έχει πει σε παρακαλώ. Ήδη έχω δύο ψήφους. Υποψήφιος για αποχώρηση. Θα μονομαχίζεις. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Ζουμουσούμε τον Κωστή. Καλώς τον ετωμένιο το Σένιο. Δεν θα αλλάξουμε εκπομπή. Και αν θα πέφτει για αυτός με γδούπο. Γδούπε, έλα, λοιπόν, γδούπε, έλα γδούπε. Τεράστιο θέμα με τη δικαιοσύνη μας. Μια τούμπα κλειστή για ένα χρόνο. Ψάχνουν να βρουν μήπως ημερομηνίες για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούν να διαβάσουν το πανό. Αυτή είναι, ναι, η καθαρότητα. Ψάχνουν να το μεταφράσουν, αθηνών, λέει. Να μεταφραστεί, λέει, το πανό. Λοιπόν, ό,τι και να λέμε, η περιμένουν να έρθει ο Μιχαλής Τρογκόφ. Είναι πολύ βαριά. Έγκυρες πληροφορίες λένε ότι το Καραϊσκάκι θα είναι κλειστό από 15 Ιουνίου μέχρι και 15 Αυγούστου. Έτσι. Τις νύχτες. Τη μέρα θα είναι ανοιχτό. Θερινός κινηματογράφος. Λάθος πληροφορία. Νόμιζα ότι και την ημέρα θα τα κλειστώ και λέω τόσο βαριά τιμωρία. Αυτούς βλέπετε έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τι βαθιά ρίζα έχει το θέμα. Αλλά όλοι αυτοί που βγαίνουν και κατηγορούν τον ΠΑΟΚ και πενεύουν τον Ολυμπιακό εδώ στα μέρη μας. Και είναι κομμάτι από αυτό που αποκαλείται Βούλγαροι. Μα δεν τρέπεστε καθόλου, ρε Γιάννη, Πέτρο και Χριστάκη, εσείς που είστε εδώ δίπλα. Ούτε καν θέλω να τη λέμε, ούτε καν να αναπαράγουμε, Μένιο. Δεν θέλω καν να αναπαράγουμε την κουβέντα. Περιμένω τον πρώτο κακαλάτο διαιτητή που μόλις ακουστεί το βου, η πρώτη συλλαβή. Μάγκες, φεύγουμε. Ο αγώνας υπέρ της αντιπάλου ομάδας, μηδενισμός, αφαίρεση. Πόσο να περιμένουμε, Κωστή. Κωστή, πόσο να περιμένουμε. Ένας δεν θα βρεθεί, ρε, ένας μάγκας. Μήπως να. Και τι θα γίνει, ας το κάνει, θα τον θάψουν μετά, διαιτητικά θα τον θάψουν. Και διέκοψε πάω Κάρης. Είδατε εσείς πολλές φορές να διακόπτετε, μιλάω για τον μπάσκετ, πηγαίνω σε άλλο χώρο. Έγινε υπουργός αυτός ο άνθρωπος. Ο Δουβής. Έτσι εξαργυρώνονται όλα. Ο Δουβής. Θύματα εδώ και θυμώνω με το Γιαννάκι, του Πασχαλάκι, του Σταυράκι που είναι δίπλα και δεν θίγονται από τίποτε. Κατάλαβες, Κωστή μου. Έγινε Μένιο. Εγώ αυτά θα λέω μια ζωή. Αυτά να λες, αγόρι μου. Και να μην βρεις κανένας από εμάς στην ομάδα, όποτε την βρίζει, πέρα όταν θα αποτύχει εντελώς, και γι' αυτό δίνουμε και ασυλία αυτό το διάστημα, γιατί η ομάδα βάλεται από το κράτος των Αθηνών. Το ΠΟΚ, το θυμόμαστε το ΠΟΚ.
Τι το θυμόμαστε. Εδώ ήταν είναι. Οι τρεις. Δεν είχε μέσα το καλοκαίρι είδαμε ότι είναι αγκαλίτσα όλοι. Άστο. Εντάξει. Ζήκε βασιλεύει. Γεια σου Μένιο. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ θα βγαίνω πάντα μετά το Μένιο για να χαλαρώνω λίγο τα πνεύματα. Αγόρι μου. Μένιο. Καλά κάνεις, χώστα εσύ. Χώστα, χώστα. Για πες. Α, χώστα, χώστα. Χώστα, χώστα. Frisbee list μπορείς να μου πεις τρεις, γρήγορα. Εννοείται, αλλά περίμενε λίγο γιατί κάποιος είπε για το όνομά μου και κάποιος three hills. Δεν σε καταλαβαίνω με την πρώτη και κάτι τέτοια. Το ξέρεις αυτό να είναι. Ο three hills. Κούκος. Για πες. Τρεις και ο κούκος θα είμαστε την Κυριακή, πες το να. Έλα ρε. Γιατί? Όχι ρε. Έχουμε κλείσει τραπέζι. Πάμε και τρώμε τρεις. Είμαστε και αυτός είναι ο κούκος. Και λέμε ο τρεις και ο κούκος. Λοιπόν, δεν είπα εγώ για το γλύκο. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Μα όχι, θα έλεγα, αυτός που μου το είπε είναι πιστός ακροατής, αλλά επειδή είναι στη δουλειά και ακούει και ο διευθυντής, βέβαια τον φωτογραφίζουμε τώρα, έτσι, δηλαδή αφισόραμα, αφίσα κάρτα κορνίζα φίλε. Να λέμε έτσι, εγώ δεν θέλω να τραυματίζεται κανένας, γιατί έχω πάθει έτσι σοβαρό τραυματισμό, έχω κάνει χιαστό, ολικήρυξη χιαστού είχα από την μπάλα και το έχω ζήσει και δεν θέλω να το πάθει κανένας, ειλικρινά. Μα μπορεί απλά να μας αφήσει ανοίξει την πόρτα, ο γλύκος να πάει σπίτι του και όμορφα και ωραία, όλα καλά. Τώρα κάνα διαστρεματάκι μου, ωραία, μα τύχει. Όχι για το γλύκο. Να διαφωνήσω μαζί σου. Να διαφωνήσεις. Δεν θέλω να είναι ούτε καν ο τελευταίος ο Μαωρίσιο που θα τραυματιστεί. Ναι, λέμε. Ούτε καν ο τελευταίος. Είπα, αν έπρεπε να διαλέξουμε έναν και να τους βάλουμε σε μια σειρά, τελευταίο ποιον θα έβαζες τώρα. Ποιον θα έβαζες. Αυτόν θα έβαζα αυτή τη στιγμή. Αυτόν, τον Μπρίγιοβιτς, τον Σαμπράνο. Το Ρέι. Το Ρέι, παιδιά. Νιώθετε την ασφάλεια. Ο άλλος παραμονέει στον πάγκο. Νιώθετε την ασφάλεια. Ένα σύξιμο νιώθω, άμα τραυματιστεί ο Ρέι, αυτό. Κι άλλος είναι που δεν πρέπει να τραυματιστεί. Ποιος. Αυτός ένα μηδέν! Μα πόσο καιρό έχω που σε γυροφέρνω. Το αφιερώνουμε στο Θοδωράνο που έχει περάσει δύσκολα τον τελευταίο καιρό. Στο φίλο μας τον Θοδωρή. Άντε, φιλιά, γεια σου Κωστάκι μου. Τι, τι. Λοιπόν, για να μην πάω πολύ παλιά και πιάσω κάτι Σαμάθα Φόξ και κάτι τέτοιο. Λιποθύμησε μόλις, άκουσες, λιποθύμησε ο δασκαλάκης, να ξέρεις έχει καψούρα με τη Σαμάθα Φόξ. Θα πω τώρα κάτι στα καινούργια που μπορείς και τώρα όπως την βλέπεις να το πετάξεις. Γιατί με την άλλη δεν ξέρω άμα ζεις. Να το πετάξεις το σκούφο στον αέρα που λέμε το. Πετάω το στη σκούφια μου. Ναι. Λοιπόν, Ματσούκα. Ω, ναι. Πώς το έλεγε, αχ κύριε. Αχ κύριε Μάνο, πες το να το βάλω λίγο. Αχ κύριε Μάνο, έλα βρες το αγόρι μου, κάνε το Σαματά. Είπες επίσης Νόνι Δούνια, την είδα πέρσι στις Πέτσες. Όχι βρε, ποιες Πέτσες, εκεί που κάνει με το Μπαρτσαλάκι που κάνει την ψυχολόγα. Τη γιατρίνα με την άσπρη φόρμα και το μαύρο γυαλί το σκελετό. Ναι. Καλά, και η κλασική η Μόνικα είναι αυτή, δεν πεθαίνει ποτέ. Τελείως. Ποτέ φίλε. Και τα 50 είναι, ρε φίλε, άστα να πάνε. Πιστεύω όταν θα φτάσει στον Άγιο Πέτρο, θα τη πει: Ελά, φεύγει όπω είσαι πίσω, δεν υπάρχει ένα λόγο. Σου κάνω και ένα ρετού και γυρίζει. Τι φάση με την τέτοια, με τον. Με τη Μόνικα Μπελούτσι, τότε που ήμασταν, τραβιόμασταν. Που είδα τον κόλο τον όρθιο στη Μητροπόλη, εδώ πέρα ένα τρελό τουρλωμένο κολλή, τέρμα ψηλά. Ναι. Μια ποδάρα. Και με το ταξίμετρο και βλέπω παλικάρι, τώρα μεγάλε δέες. Γυρνάει, με ανοιχτό στόμα και οι δύο, γυρνάει μούτρα, Ματσούκα, φίλε λιποθύμηση. Και ψηλή είναι ρε φίλε. Ψηλή. Εγώ θα το πάρω. Άκου λίγο, έλα, δικό σου. Αυτό το τσίδισμα τότε. Μα είναι κρίμα, δεν το καταλαβαίνετε. Για σας είναι μόνο μερικά αφηρημένα σχέδια, για μένα ένα στίχος από ένα ποίημα. Τι είναι? Μια ανάσα της θάλασσας, μια νύχτα χωρίς φεγγάρι. Δεν έχει μιλήσει το μεταξύ ακόμα, αλλά φανταζόμαστε. Θα υποθυμίσω. Μια κατανίκητη ορμή να χαθώ για πάντα μέσα στο χρώμα των ματιών σε ένα. Να αγαπεί που θέλει. Ξεκαθαρίζουμε. Φιλήστε με. Τι να κάνω. Φιλήστε με, υποφέρω, το βλέπετε. Ποπ. Έλα, Καραγιάννη. Έλα, βλέπετε. Έφυγες. Ξεφεύγουμε. Έβαλε Ματσούκα. Ματσούκα οπωσδήποτε, φίλε. Με αυτά τα λακάκια, με αυτό το στυλάκι, το τελείως, ρε παιδί μου, γυναίκα. Ναι, γεια σας! Σήμερα θα ακούσω την εκπομπή από το ραδιόφωνο, μάλλον. Από το κινητό, μάλλον. Όλη την εκπομπή σου. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου.
Έχω και πιο παλιά από την Αστάζια Κίνσκι. Μου στέλνουν πεντάδες, παιδιά. Σάσα Μπάστα. Ναι, βέβαια, ναι. Για πες, πιο παλιά από την Αστάζια Κίνσκι. Μπρουκ Σίλτς. Μπρουκ Σίλτς, φίλε. Στη Γαλάζια Λίμνη. Ναι, μεν δύο πλάτες λόγω ηλικίας. Εκεί μπορεί δεν υπήρχε. Να μην είχα ξυριστεί μέχρι τότε. Αφού στα ήμουν ακόμα. Όμως η πρώτη καψουρίτσα, το πρώτο αυτό που αισθανθήκαμε μέσα μας, τι γίνεται, αυτά τα πλάσματα με τα μακριά μαλλιά, κάτι τι συμβαίνει εδώ, εκεί στη Γαλάζια Λίμνη. Εκείνες τις εποχές ήταν ακατάλληλο. Α, τι λες φίλε τώρα. Μέσα εκεί, μέσα στους θάμνους. Κωστή άλλο Σαμπράνο και άλλο Σοπράνο, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Φαντάζεσαι, να διώχνει, να βγει ο Περουβιανός και να του πούν πώς είδες την ομάδα. Την είδα καλά! Συγγνώμη, λάθος κάναμε. Δεν είσαι ο Σαμπράνο, είσαι ο Σοπράνο. Άλλο, άλλο. Καλό μήνα σε όλους, σε όλο το παρεάκι. Σήμερα δύσκολη μέρα. Ένα χρόνο χωρίς τον Δημήτρη, τον Σουβατζόγλου. Ναι, έχεις δίκιο. 31 Οκτωβρίου προς 1η Νοεμβρίου του 16. Σωστά. Δεν τον ξεχνάμε, τον αδερφό. Σωστά, έχεις δίκιο, Λάζαρε. Καλημέρα, καλό μήνα. Φιλιά, φιλιά, γεια σου Μπούλαρτ. Γεια σου Μπούλαρτ. Μια γραμμή ακόμα και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι! Ναι. Καλό στο παιδί! Έχω την εντύπωση ότι. Ναι. Θέλεις να πας στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Μάγε, αλήθεια λες. Ναι, ναι. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Είμαι ο Σκύπης Νικόλαος. Δεν χρειάζεται να λες ποιος είσαι κάθε φορά. Γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται, εμείς θα το λέμε. Γιατί... Υπενθύμησε. Μετά από το ταμείο, ουδέν λάθος. Ουδέν λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Μάγε, έχεις δίκιο. Αγαπητέ μου φίλε, άφησε με ένα λεπτό. Αφού με αγαπάς. Δεν θέλω το κακό του ΠΑΟΚ. Θέλω το καλό του ΠΑΟΚ. Αλίμονο. Αν θες το κακό του ΠΑΟΚ, δεν είσαι πλέον φίλος μου. Γιατί πονάω. Κρύβω τον πόνο μου, τον πικρό μέσα στην καρδιά μου. Γιατί έτσι μου αρέσει για να κρατηθώ στην ομορφιά μου, στην αξιοπρέπειά μου, στην αφεντιά μου, στον ερωτά μου. Αυτό γίνεται άνετα, γίνεται άνετα τσιφτετέλη, όπως το είπες. Πνίγω τον, πάμε λίγο να το δούμε. Ξανά, μ' άρεσε πολύ. Πνίγω την, ξαναπες το λίγο, ήταν πολύ όμορφο. Πνίγω τον ερωτά μου. Κρύβω τον πόνο μου, α, το μόνο... τον πόνο τον πικρό, κρύβω τον πόνο τον πικρό μέσα στην καρδιά μου. Λοιπόν, πρόσεξε. Πνίγω τον πόνο το μικρό. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα μου βγαίνει ένα τραγούδι. Πάρε το πικρό μου δάκρυ, να το πιεις γουλιά γουλιά. Είναι δάκρυ πονεμένο που μου βγήκε από την καρδιά. Πάρε το πικρό μου δάκρυ, να το πιεις γουλιά γουλιά. Αγόρι μου, αγόρι μου, τέλος με δεις τίποτα άλλο. Εγώ γύρισα την καρέκλα μου, έλα στην ομάδα μου. Δεν θα πας στο Σάκι, όχι δεν θα πας στο Σάκι. Εγώ δεν είμαι βριστής ρε. Μ' ακούς, κοστά. Ναι, νομίζω ότι σε κόψαμε. Ναι, νόμιζα ναι. Όχι βέβαια. Έχω γίνει ένα ράκος. Πιο ράκος και από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Όχι φίλε, το χοντρέπεις. Εσείς τι μου προτείνετε, να γίνω εγκληματίας και πιο πάρω χάρος ή να γίνω σύμβολος του ελληνικού αθλητισμού. Σύμβολος του. Του ελληνικού αθλητισμού. Του αθλητισμού, εγώ πιστεύω. Κοίταξε ναι, τώρα, εγκληματίας, ναι. Να εγκληματιστείς, εγώ πιστεύω. Βρίσκομαι σε άθλια οικονομική κατάσταση στην οδό 26 Οκτωβρίου, αριθμός 106, στάση γήπεδο Θερμαϊκού. Φιλιά πολλά! Γεια! Γεια. Χωρίς νόημα. Αυτοί είναι οι διάλογοι που αγαπούμε. Αυτοί είναι. Λοιπόν, έχουν έρθει διάφορες frisbee list. Πολύ μπελούτσι. Πάρα πολύ βέβαια φίλε. Καλά, Βάνα Μπάρμπα είναι άλλο στυλ. Εγώ τα έκανα frisbee αλλά σάσα μπάστα λέει. Μπράβο, πολύ ωραία. Γεια σου Χρήστο Ανόβερο. Ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα. Δεν τα προλαβαίνω. Στείλτε σήμερα τη frisbee list. Έτσι, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κάτσε να το δω. Εδώ περίμενε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Περίμενε. Ένα Κάθριν Ζέτα. Ναι, όχι έτσι όπως έχει γίνει τώρα όμως. Γιορτάζει μεταμορφώσεως. Έκανε κάτι κολαγόνα, κάτι αυτά. Άσε που την είδα βαμμένη, σαν να έχει χάσει σε αγώνα paintball. Δεν είναι. Δηλαδή, η γυναίκα λίγο πρέπει αυτό το βάψιμο φαραώ. Αποφύγετε το. Ένα Κάθριν Ζέτα. Δύο Εύα Μέντες. Static Ovation. Σηκώνομαι λίγο. Στην Εύα Μέντες. Την έχω βάλει σε spot με τις τέντες. Την Εύα Μέντες. Η οποία έμαθα ότι δεν βγαίνει σε άλλες γεύσεις. Δηλαδή μόνο Μέντες. Άλλες γεύσεις. Αυτή η ελιά είναι.
Άστο, φίλε, μπορεί και να. Τρία Τζένιφερ Λόπες, βεβαιότατα. Βεβαιότατα, φίλε. Είναι στην πεντάδα μας και στη δική μου. Τέσσερα Ντέμι Μουρ. Πω, πω. Σε εκείνο τον άσκοπο χορό που κάνει στην ταινία. Πώς λέγονταν η ταινία. Στο στριπτίζ. Εντάξει, την ονόμασα στριπτίζ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ξεκούδουνο είναι. Εκεί όμως που χορεύει είναι το δικό της σώμα. Στον μπάρμπα που είναι στο κότερο. Το μόνο που θυμόμαστε βέβαια. Κρίμα που δεν της δόθηκε Όσκαρ για αυτό το ρόλο. Και στο νούμερο 5, Τζένι. Κωστάκι, σε γουστάρε χωριά. Σε Τζένι είναι άλλη κατηγορία, παιδιά. Άλλη. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε χορηγή πρώτης ώρας. Είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης. Ελάτε την Δευτέρα το βραδάκι στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Θα κληρωθούν 50 δώρα. Έχουμε event με μουσική, με τα δακτυλουργούς και με διάφορα άλλα ωραία πράγματα που θα παρουσιάζουμε εκεί. Θα κληρώσουμε και 50 δώρα. Σήμερα δίνουμε ένα Bluetooth ηχείο LG. Επίσης, Σερβαντόλ, υπέροχη κρέμα από τη Σύναψη 217-876. Μπείτε στο ervandol.gr και ενημερωθείτε για το αρπαγόφυτο θαυματουργό συστατικό η φύση. Έχει φροντίσει για όλα να ζωγραφίσει χαμόγελα. Και βέβαια, Εσκιάδης υγραεριοκίνηση 2-3-10-4-73-118. Εξοικονόμησε ως και 50% στα χρήματά σε σχέση με τη βενζίνη. Πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε κοντά μας και Climart. Κλιματισμός Daikin, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV. 23-19-17-46, γραβιάς 67 και ο Σες Κωνσταντίνος. Τα πάντα για τον κλιματισμό. Επιστρέφουμε! Παίξε κάτι. Ναι. Έχει ένα γρέζι μέσα. Έχει μια βραχνάδα. Αυτό το... Είναι Ιωαννίδης. Το shaking. Το γουστάρω πάρα πολύ, φίλε. Είναι από τα αγαπημένα μου χαλιά. Το παίρνω και στο σπίτι φεύγοντας και το στρώνω μπαίνοντας στο σπίτι, το hall, αριστερά πριν το σαλόνι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έτσι. Να το χορεύει αυτό ένα κορμί. Λοιπόν, μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Χορηγός δεύτερης ώρας, εκπληκτικά φαγητά απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. 16 χρόνια κορυφαίος. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτσίδης, μπαμπάς και ιός. Η συνέχεια υπάρχει, 35 χρόνια, όλα όσα θέλετε. Πολύχνη καλαμαριά χαλκιδική σε τέντα, πέργολα, δυναμική ζελατίνα και φυσικά καλόε για να βρείτε την υγεία σας. Πόσιμη καθαρή αλόη από την πρώτη εταιρεία που έμαθε στους Έλληνες την αλόη Βέρα. Αυθεντικό προϊόν από την Κρήτη και τον Αγρότη στο ράφι του φαρμακείου από την Παρασκευή. Σας έχουμε νέο προϊόν. Προς το παρόν 23-12-200-500, 2 λίτρα αλόη 45 ευρώ ή 3 λίτρα φυσικής αλόης 59-90 από 100 ευρώ η τιμή με 20 ευρώ δώρα. Πάρα πολύ ευεργετική η αλόη, η φύση φροντίζει. Έτσι για την υγεία σας. Έχω πάρα πολύ Μπελούτσι, έχω πάρα πολύ Τζένιφερ Λόπες, έχω πάρα πολύ Ντέμι Μουρ, βεβαίως. Έχω Μαντόνα. Δεν καίγομαι, φίλε, είσαι λίγο περίεργος. Ναι, αλλά τέλος πάντων, πάμε για τη Frisbee List που λέγαμε. Κληρώνουμε ένα LG ηχείο Bluetooth σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Γεια σου, Ράκη. Τι ώρα επαναλαμβάνεται η εκπομπή? Α, δεν ξέρω αν επαναλαμβάνεται. Πώς, πλέον. Για το βράδυ δεν την κάνεις? Για το βράδυ, σήμερα έχουμε ξεφύγει, γιατί. Το βράδυ, φίλε, έχει. Μόνο ξεφύγατε. Το βράδυ, φίλε, έχει Ζαγόρα, Ζούγκλα. Δεν υπάρχει. Γίνεται εκατόμβη μετά τις 12. Εγώ λυπάμαι πολύ, αλλά δεν ακούω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κακός. Δεν μου λες. Κακός. Για πες. Αν υπάει ΠΑΟΚ. Ναι. Έπαιζε με την Μπαρτσελόνα, τη δεύτερη μεγάλη ομάδα μου, έτσι. Ναι. Και έδινε το εισιτήριο 1000 ευρώ. Ναι. Θα το λέγαν σήμερα, μάλλον από χθες το βράδυ όλοι. Στη μαύρη αγορά, έτσι. Το εισιτήριο 1000 ευρώ. Ναι. Γιατί υπήρξε μπούφος που έδωσε 1000 ευρώ για να δει αυτό το πράγμα χθες. Δεν το γνωρίζετε, έτσι. Μόνο ο τύπος πήγε, αγκάλιασε τον Μέση. Αυτός πήρε τη χαρά της ζωής του. Το παλικαράκι. Λοιπόν, περιμένετε τις φτετέλια τουρκικά τώρα, ναι. Γιατί η FIFA τους έχει πιάσει και θα βγει άλλο εγώ, μεγάλη. Χτυπήσανε δύο οπαδούς της Μπαρτσελόνα εκτός γηπέδου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι αυτό, είναι και άλλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Frisbee list. Ναι. Εχθές σου είπα ότι με 10 παίκτες θα παίξεις, έτσι. Ναι. Και αυτοί χαίρονται τώρα που παίξανε και φέρανε ισοπαλία.
χαίρονται τώρα. Φαντάσου τώρα πόσο μεγάλη ομάδα. Ένα βαθμό, τελευταίο. Εντάξει, okay. Εκεί θα μείνουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στα δικά μας. Στα δικά μας. Με αυτούς αυτούς έπρεπε, άκουσε με. Αυτούς έπρεπε να τους νικήσουμε εκεί πέρα μέσα, να μην βγάλουν γλώσσα για πολύ καιρό. Δεν το κάναμε όμως. Και εμένα αυτό με τσαντίζει. Εγώ ήμουν εκεί και στο είχα πει την άλλη μέρα, μάλλον ναι, εκεί, όταν γύρισα το πρωί, στο είπα κατευθείαν, εγώ ήμουν ασυναγορημένος που όχι που χάσαμε, που έπρεπε να τους κερδίσουμε. Γιατί δεν αξίζει αυτή η ομάδα να κερδίσει εμάς. Από βλακία χάσαμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φίλε, να πω κάτι για τον φίλο τον Παναγιώτη, μια συμβουλή. Επειδή έχω πάθει μεγάλη ζημιά στο ποδόσφαιρο, έμεινα έξω ένα χρόνο, να εύχεσαι να μην πάθει κανένας παίχτης δικός μας τίποτα και άσους ξένους. Μόνο αυτό να εύχεστε, παιδιά, και Παναγιώτη. Είναι μεγάλο κακό αυτό. Να ξέρετε, ο παίχτης δεν θα επανέλθει. 100%. Ποιος, ο Μαουρίσιο? Όχι. Μιλάω αυτοί που παθαίνουν με πάνω από 6 μήνες. Χιαστούς. Ναι. Πλέον επανέρχονται. Εξαρτάται και πόσο χρονών είναι, Άκη. Αν είναι 35, δεν θα επανέλθει. Αν είναι 27-28, επανέρχεται. Πόσο είναι? Ας πιάσουμε το Μάνταλο. Πόσο είναι? Ο Μάνταλος πρέπει να είναι 28. Μπράβο. Μετά τα 24-25, το 80% τελείωσες. Έγινε, Άκη. Αλλά μέχρι εκεί. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. 23-10, μην παίρνετε 23, είπαμε, όπως λέγαμε προχθές, 28 Οκτωβρίου. 23-10-287-888. Θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση μετά τις 9.30, να μπείτε στην κλήρωση σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που θα κερδίσουν από τις 9.30 μέχρι τις 10 για το τριήμερο στις Θερμές. Όσοι κερδίσετε, εύκολο θα είναι, με αντίστροφη μέτρηση, τικ-τικ-τικ και με γκόγκ, για να σας βάλω σε μια ωραία κλήρωση, για να κάνουμε στις 10 παρά να βγάλουμε τον τυχερό. Καλημέρα σας, ναι! Γκέσπαρ, ο μάγος της χαλάσσας. Πάλι, όχι, για πάλι, πάμε παρακάτω, βάγε, τα είπαμε, αγόρι μου, τα είπαμε. Πάμε στον επόμενο, μια φορά ο καθένας, αν βγαίνει ο καθένας δύο φορές, γεια σας. Μόνο εγώ βγαίνω παραπάνω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το κορίτσι. Γεια σου, τουλάρα μου! Και καλό μήνα σε όλους τα ζουμουσάκια, εντός και εκτός Ελλάδος. Έτσι. Ειδικά στο φίλο που αγαπώ πολύ, τον Γραμματικόπουλο, Γιαννάρας, τον Χρήστο, την Ανά, σε όλα αυτά τα παιδιά και στην αδυναμία μου τον Γραμματικόπουλο. Ελπίζω να είναι καλά, έχει καιρό να μου στείλει μήνυμα και θέλω να ακούει και να με απαντήσει. Ακούει και στέλνει σήμερα, μήνυμα. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είχε τέτοιο επίπεδο επιμορφωτικό. Έτσι. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, φοβερά πράγματα έμαθα, ας πούμε. Τη γούσταρα πάρα. Έτσι. Σήμερα δεν είναι. Για το frisbee list. Και χαίρομαι πολύ, ρε γαμώτο, με τον Άκη. Θα ήθελα έτσι κι εγώ να μπορούσα να πηγαίνω παντού. Πάρα πολύ χαίρομαι. Πολύ σημαντικό να μπορούσα. Μπράβο, πάει εδώ, πάει εκεί. Παντού. Θα ήθελα κι εγώ παντού, να μπορούσα παντού, να πάω. Παντού. Και στην Παρτιζάνα και στο Καραϊσκάκι. Δεν μπορούμε. Πώς θα γούσταρα κι εγώ. Πάρα πολύ θα γούσταρα. Τέλος πάντων, επειδή εγώ δεν πήρα προχθές, να γυρίσω στην ομάδα μου, στεναχωρέθηκα τόσο πολύ με τον Μαουρίσιο, δεν μπορούσα να φανταστεί. Μόλις διάβασα εχθές, πάρα πολύ στεναχωρέθηκα. Λοιπόν, θέλω να γυρίσω στο παιχνίδι της Δευτέρας, γιατί δεν είναι, βγήκα να πω. Μετά από τόσο καιρό, το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, είδα να πάω που τον καταγούσταρα. Έτσι. Είδα μπάλα, είδα ένα αλλαγή στις μπάλα. Πάρα πολύ. Δεν έγιναν λάθη πολλά. Ναι. Ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δύο γκολ υπέροχα, ειδικά το δεύτερο σπάνια το βλέπεις ελληνικά γήπεδα, γιατί ήταν όλο το πώς ξεκίνησε, όλοι, από πού ξεκίνησε, η μπάλα κρατήθηκε πόσα λεπτά στα πόδια των Παουξίδων, εναλλαγή, πάρτο και τέτοιο γκολάρα, ρε φίλε. Τι να σου πω, δηλαδή καθόμαστε και ξανακαθόμαστε με τα φιλαράκια να το δούμε και να το ξαναδούμε. Κλάτς κλουτς που λέω και εγώ. Κλάτς κλουτς και τα δύο. Έτσι, ήταν. Κλάτς το πρώτο, κλουτς το δεύτερο. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Και ακούω σήμερα ότι έτσι και έτσι χθες για το. Και τόσο λέω δεν είναι δυνατόν. Τον φάγαμε εμείς μόνοι μας. Η ατυχία. Δεν τα πιστεύω αυτά. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους παίκτες που δεν έπρεπε να λείπει καθόλου από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έπρεπε κάποιος, εγώ κανένα δεν θέλω, αλλά αυτόν τον παίχτη δεν ήθελα να τραυματιστεί. Και συζητούσαμε και λέγαμε, ρε παιδιά, παίξτε όσο παίξατε με την ΑΕΚ. Έτσι. Κάποια στιγμή αυτό... και αυτό το να κατεβαίνουμε κάτω και να μην μπορούμε να πάρουμε βαθμό, πρέπει κάπου να σπάσουμε, αφού είμαστε καλύτεροι, κάντε κάτι. Ακριβώς. Δηλαδή, τι να σου μάρει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ, και λέω, παίξε έστω μισό ημίχρονο όπως παίξατε με την ΑΕΚ. Είχα καιρό να δω το Γιομπάουκ, ας πούμε. Ήταν δηλαδή, φέτος, τούλα μου, μου η καλύτερη εμφάνιση από την αρχή, από το καλοκαίρι και μετά.
που κάναμε αυτό τα 45 λεπτά. Ναι, ναι, αμάμπια και καταευχαριστήθηκα. Δηλαδή έφυγα ευχαριστημένη και από τα ματάκια μου και από την καρδούλα μου και από όλα. Έτσι. Και έχω και μια πληροφορία, εγώ βέβαια δεν γνωρίζω την κυρία, κάποιος κύριος μου είπε ότι υπάρχει και μια ωραία κυρία, λέει, η οποία λέγεται Λάουρα Αντωνέλη. Λάουρα Αντωνέλη. Ναι. Πρέπει να δεν τη δω. Δεν ξέρω για να μιλήσει κρυσκιά είναι, αλλά είναι πολύ ωραία η γυναίκα. Λέει και έπαιζε το Μαλίσια κάπως έτσι. Α, πρέπει να το δω, πρέπει να το δω. Χαίρομαι που μου δίνεις την πληροφορία. Για δες το. Χαίρομαι που μου δίνεις την πληροφορία. Λοιπόν, φιλάκια. Γεια σου του Λάρα μου. Γεια σου του Λάρα μου, γεια, γεια. Έχω, πρόσεξε τώρα, και μήνυμα από γυναίκα. Γιατί είπα, έχετε κι εσείς αντίστοιχη frisbee list. Να είμαστε ξυγημένοι, έτσι. Μου γράφει Νανά. Καλημέρα, καλό μήνα. Εγώ το στεφάνι μου θα το πατούσα. Δεν είπα να το πατούσες, να το πετούσες είπα, αλλά οκ, okay, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εγώ το στεφάνι μου θα το πατούσα πρώτον με τον Γκαρσία. Εδώ είναι φίλε, πάμε κατηγορία 100% φίλε. Δεν υπάρχει πάωξου. Πάμπλο, που και από κοντά μα το δεις, δεν τον λες όμορφο. Δεν έχει ομορφιά όπως την έχει ο Ρουβάς, θα πούμε, ξέρω εγώ, ή ο, ο Μαρτάκης, τέτοια ομορφιά. Δεν έχει. Είναι όμως φίλε άντρας. Τέλος. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Βγάζει μια βερβατήλα, βγάζει μια ένα... αυτό που λέμε αρσενικό, ο Πάμπλο. Πρώτο με τον Καρσία και δεύτερον με τον Μπουφόν. Βέβαια, εδώ θα μπει η Ελένη Μπούντου με ξέπλεκο το μαλλί μέσα να φωνάζει για τον Μπουφόν. Με κανέναν άλλον, λέει. Νανά μου, δικαίωμά σου να βάλεις δύο άτομα στη Βρίσμπη και να παραμείνουν κενές οι άλλες θέσεις. Γεια σου, Νανούκα. Ο Χρήστος Κολοβός λέει: εγώ θα πάω πολύ παλιά, Σάρον Στόουν. Η αγαπημένη μου, αυτά είναι σταυροπόδια, φίλε. Όλυμπος και ο Κίσαβος. 2310, πάμε στις γραμμές. 287-888. Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε εξωαγωνιστικό θέμα, όπως ακούτε. Εκτός από τη στενοχώρια για τον Μαουρίσιο, προσπαθούμε να την διασκεδάσουμε με τη Frisbee List. Έλα, αγόρι μου. Και ο άλλος είναι πολύ καλός, να ξέρεις. Είναι πάρα πολύ. Φοβερός. Πολύ δυνατός είναι, φίλε, ο άλλος. Το ξέρεις, έτσι. Φυσικά. Πολύ δυνατός. Και, και οι άλλοι με τα μακριά μαλλιά. Και οι άλλοι. Και μην προσπαθείς το δάσκαλο έτσι να παγιδέψεις το δάσκαλο. Σήμερα τον παγίδευσα τον Κάραγιαν. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Συμπολά τα λεφτά, ΠΑΟΚ. Άρη, είναι πολλά τα λεφτά, ΠΑΟΚ. Τι λέει, Κωστή, καλά. Έλα, αγόρι μου, έλα, Ανδρέα. Δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει, να πούμε. Δεν έχουμε άλλο καημό, να πούμε. Και έχουμε πιάσει τώρα τα... Εντάξει, πιάσαμε σήμερα. Τα ερωτικά και τα αισθησιακά, να πούμε. Μια ώρα θα μας κάψει ο Θεός, καλό μήνα, να πούμε, καταλάβες. Πιάσαμε λίγο, να πούμε, και εμείς αγοράκια μας, να πούμε, δεν είπαμε για κάτι ακατάλληλο, εντάξει. Θα φτάσει και εκεί. Κοντά είμαστε. Τώρα, ο άλλος όταν βάζει ηχητικό ματσούκα, φίλε. Αχ, κύριε Μάνο μου. Λοιπόν. Καλά, βγαίνει η Τούλα τώρα και μας λέει Αντωνέλη και Μαλίτσα και αυτά. Τι να δω, δεν είναι ψαχμένα να πούμε. Καλά, είπε κάπου έχει ακούσει για Αντωνέλη, πού να ξέρω τώρα. Δεν σπάω, ξέρω. Είναι άνδρας με κοχώνες, μου γράφει η Νανά, για τον, για τον Γκαρσία, έτσι είναι. Για πες ρε Αντρέα. Τι να σου πω ρε Κωστή, εγώ ξέρω ότι δεν θέλω, εντάξει, να μου πεις να δούμε λίγο δεδομένα. Θα πάρουμε όλα τα... θα πες ότι παίρνεις από εδώ και πέρα όλα τα πρωταθλήματα. Όλα τα παιχνίδια. Έτσι, όλα. Όλα, όλα τα παιχνίδια, παίρνεις, ναι. Και δεν παίρνεις τους δύο-τρεις μεγάλους σαν και σένα, μπας περιπτώσει. Έτσι, μεγάλες ομάδες. Στην προκείμενη περίπτωση, το μάτς με την ΑΕΚ εννοείς. Δηλαδή, δεν παίρνεις τον Ολυμπιακό στο σπίτι του. Ναι. Έτσι. Δεν παίρνεις την ΑΕΚ στο σπίτι της. Ναι. Την έδρα της. Έτσι. Και παίρνεις όλα τα άλλα μάτς. Παίρνεις όλα τα άλλα και βλέπεις, ας πούμε, ότι βγαίνεις πρωταθλητής. Θα μου πεις, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έτσι, αλλά... 100%. Μου βάζεις ότι θα τους κερδίσω μέσα στο σπίτι μου φυσικά, έτσι, όταν λες όλα τα άλλα μάτς. Ναι. Και την ΑΕΚ που την είχαμε έξω τώρα, ναι. Και τον Ολυμπιακό που τον είχαμε έξω και τον Παναθηναϊκό που τώρα θα τον έχουμε μέσα στο πρώτο μάτς με κόσμο 10 Δεκεμβρίου που περιμένουμε πώς και πώς. Θα είναι φωτεινό το πρωτάθλημα. Ομολογώ ότι θα είναι φωτεινό το πρωτάθλημα, έτσι, θα είναι και μετά από χρόνια κλπ. Ναι. Αλλά... τους δίνεις λαβή να στυμπούνε πάλι τους αλταράδες, κατάλαβες, ενώ έχω λίγο μια τέτοια, ας πούμε, μια γκρίζα σκιά στο μυαλό μου, ναι. Πώς το πω ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν στο υποσυνείδητο είναι αυτό, κατάλαβες. Ναι. Σε μια υποθάλπουσα μορφή, να πούμε. Και το εκφράζω στο ναι. Λόγο τώρα, κατάλαβες. Καλά κάνεις, τι γίνεται. Δεν ξέρω, διαφωνείς, συμφωνείς, πώς το βλέπεις. Είναι λογικό αυτό που λέω καταρχήν. Εγώ είμαι είναι πολύ παθιασμένο. Η απάντησή μου είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό.
Ίσως, ίσως. Σωστό. Πρέπει να έχεις κάνει και στην πρεσβεία και στη Γερμανία. Στο διπλωματικό σώμα. Όχι, έχω φάει πολλά σοκολατάκια αυτό που έλεγε. Αχ, κύριε πρέσβη, μας κακομαθαίνετε. Φερέρο Ροσέ, πω, πεθαίνω, φίλε. Μπορώ να φάω 258. Μπίπι το ζάχαρό μου μέσα. Έχω κάνει μπισκόλα τώρα εδώ μπροστά και τα έχω τσακίσει. Να... Μ' αρέσει, μ' αρέσει, φίλε. Εκπομπή προσφέρει τροφή για σχόλιο. Γεια σου, Ανδρέα μου. Φιλιά. Γεια σου, Ακρίτα. Γεια σου, αγόρι μου. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Πάμε στο πιο χαλαρό σήμερα. Είπαμε, Τάκη μου, επειδή στέλνει τώρα μήνυμα, είπαμε για το Μαουρίσιο. 4-6 εβδομάδες έξω. Μεγάλη απώλεια. Είπα σε μια υποθετική ερώτηση αν έπρεπε να τραυματιστεί κάποιο παίκτη και του βάζαμε δικό μα και του βάζαμε σε μια σειρά προτεραιότητα. Προσέξτε, το λέω, είναι υποθετικό τελείω. Τελευταίος θα ήταν αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή, ο Μαουρίσιο. Τελευταίος που θα ήθελα να τραυματιστεί. Εννοείται δεν θέλουμε κανένας να τραυματίζεται. Ούτε και αντίπαλος. Και δεν ξέρω αν σας αυτό σας ακούγεται περίεργο. Θέλω τον άλλον δυνατό και να τον κερδίζω. Εγώ ήθελα να παίξει ο Μάνταλος και να πάω να κερδίσω. Την ΑΕΚ με το Μάνταλο. Σιγά τώρα τι έχω να φοβηθώ. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα ρε Κάστρο, πώς είναι Μιγγέλ. Φτάνει βρε με τα σχόλια βρε, μια ώρα στο τηλέφωνο σε περιμένω. Βρε. Έλα γόρι μου, έλα, έλα. Αλήθεια καλό λες. Μήνα να έχουμε. Καλό μήνα, αλήθεια λες. Θέλω να ξεκινήσω από τα αθλητικά ρε φίλε, τα προσφαιρικά μας. Ναι. Και μετά να πας στη frisbee list. Ναι. Που σαν παοξής ποτέ μου δεν θεώρησα ομάδα που με εκπροσωπεί η Μπαρσελόνα. Εγώ είμαι ότι είναι ασφαλή. Και είμαι ρεάλ γιατί η κανονική της ιστολή είναι αυτή. Έτσι αγόρι μου. Έλα αγόρι μου, έλα επιτέλους. Και Μπαρσελόνα τα γατάκια επιτέλους. Τώρα. Και εν πάση περιπτώσει ακόμη μια φορά, δεν ξέρω αν πήραν το πρωί τίποτα γάμι στο τηλέφωνο ή αν θα πάρουν αργότερα, ακόμη μια φορά αποδείχνεται ποια είναι από τις μεγαλύτερα, τα μεγαλύτερα κλαπ τα ευρωπαϊκά. Μόνο ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να κερδίσει την Μπαρσελόνα. Του μεγάλου Γιώχαν Κρόιφ. Έτσι. Σοάρες και Μοάρες που κάνανε παιδιά χείσματα μέσα στο Καραϊσκάκι. Μιλάμε για παιχνίδι. Περιέφεραν το κορμί τους χθες. Αδιάφοροι. Αυτή η ξεφτυλισμένη, αυτή είναι η ομάδα, η μεγάλη ομάδα του κόσμου. Δηλαδή σήμερα στον Μπαρτσελόνα FM δεν πρέπει να βγει για να πει καλά, βρε Βαβλέρδε. Εγώ είμαι η ομάδα που την κέρδισε αυτή την ομάδα του μεγάλου Γιώχαν Κρόιφ. Είμαι η ομάδα που τη μεγάλη Μπάγερν του Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε και ανάγκασε να γίνει Ολυμπιακός για να μου χτυπήσει 13.000 πέναλτι και να με αποκλείσει. Αλλιώς δεν μπορούσε να με αποκλείσει σαν Μπάγερν. Μόνο σαν Ολυμπιακός μπορούσε να με αποκλείσει. Έτσι, να ακούσεις. Λοιπόν, να σοπάσουν τα γατάκια. Τέλος. Σαν τον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να γίνουν. Όταν θα μεγαλώσουν, μπορεί. Ίσως να γίνουν. Δεν το πιστεύω. Αλλά είναι δύσκολο. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, πάμε τώρα στα μη αθλητικά. Όσον αφορά στο θέμα μας. Στη λίστα. Ναι. Εγώ φίλε συμφωνώ και με την Ντέμι Μουρ που δεν το συζητώ ας πούμε. Ναι. Και με κάθε Τζέτα Τζόνς στο έργο με τον Ζωρό ειδικά που είναι γυναικάρα. Έτσι. Όλοι προσπαθήσαμε με το σπαθί να το κάνουμε και αυτό. Και Stone, ναι εντάξει οκ. Okay. Αλλά ρε φίλε να πάμε και λίγο πιο παλιά που έχουμε πολύ πιστεύω. Τζακλίν Μπισέ φίλε. Ωοο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 
ποιες ματάρες θα σου έλεγα τώρα, λάτε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Παραδώστε τα όπλα. Αφήστε τα κάτω, ας πούμε. Αποπληστείτε. Ειδικά εκεί με τον Tom Cruise που παίζει τον Πρωτάρη, ας πούμε, που είναι του φίλου τη μαμά, ξέρω εγώ πώς είναι και τα λοιπά. Δεν είχε ανακαλυφθεί ο όρος MILF τότε, αλλά νομίζω τον ενσάρκωσε. Τίποτα. Τον ενσάρκωσε πλήρως. Φίλε, ζακλίνησε. Ζακλίν. Εντάξει, πέρα από γυναικά. Πιστεύω σε φτιάχνει και το ονοματεπώνυμό τη μόνο. Δηλαδή, που τη λένε Ζακλίν Μπισέ. Ζακλίν. Πω, γεια σας. What am I doing to you, my mother, Ματζουράνα, my. Φιλιά. Την καλημέρα. Yeah, γεια σου, γκάλε. Ζακλίν Μπισέ, άλλο φίλε. Και από μέσα κορδεωνάκι. Με μπεραίο πεθερό, σίγουρα, έρχεται. Έχει ζαχαροπλαστείο που φτιάχνει σοκολάτα σε κάποια πλατεία. Με φουλάρι ή πεθερά και τέτοια πράγματα. Έτσι, με ποδήλατο πας να τη ζητήσεις. Σε κάποια πλατεία που ένας τύπος παίζει ζαξόφωνο. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα Κώστα. Ζακλίμπησε. Καλώς το παιδί. Ο Παύλος είμαι. Γεια σου ρε Παύλε. Ακούω καθημερινά, αλλά δεν με ταιριάζει να πάρω τηλέφωνο. Γιατί αγόρι μου δεν σε ταιριάζει, γιατί, πες μου, πες μου. Λόγω δουλειάς, ωραία. Για πες. Κώστα, δεν θα συμφωνήσω με τον αδερφό μου τον Παοξή ότι αν δεν κερδίσεις μεγάλος δεν θα είναι καλό το πρωτάθλημα. Δεν είπα αυτό. Ναι. Θα έχει μια πικρή γεύση, θα έχει μια πικρία, θα έχει μια ομίχνη. Όχι, είπα ότι θα ήταν πιο γλυκό αν έχω κερδίσει και αυτούς εκτός έδρας. Ναι, αλλά αν κερδίσουμε όλους τους υπόλοιπους, μας χαλάει. Αυτό λέμε, δεν μας χαλάει φυσικά. Εντάξει, θα σου απαντήσω πώς. Ένα από τα πιο βρώμικα πρωταθλήματα μετά το 2005
που είχε πει ο Βαρδινογιάννης, μου το πουλάγανε και δεν τα αγόρασα, ναι, όταν παρέδωσε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι το βρώμικο πρωτάθλημα του 10 και του 11. Βέβαια για μένα είναι όλα βρώμικα. Ναι, ναι. Είναι όλα πατέρας. Βρώμικα. Πατέρας. Ναι. Ναι. Το μικρό σωματείο αυτό από εκεί κάτω του Πειραιά, που για να γίνει μεγάλο έσβησε τον Εθνικό Πειραιός από το χάρτη. Βεβαίως. Για να μην υπάρχουν... Σωστά τα λες. Σωστά. Σωστά. Είχε 9 ομάδες δικές του από τις 16. Και έπαιζε... Κοντίτσες, φιλικά. Και τότε, φιλικά. Ναι. Και πέρα από τα φιλικά, ακόμα και καλή ομάδα να έχεις και φιλικά να παίζεις, κάποια στιγμή τη βοήθεια θα τη χρειαστείς. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το καταλάβουν μερικοί. Πρόσεξε. Και όχι μόνο στα μεταξύ τους μάτς όταν παίζανε. Όταν έπαιζε, ναι, παράδειγμα, ναι, ο Ολυμπιακός τότε με τον Αστέρα Τρίπολης, ξέρω εγώ, ή με τον Πανιόνιο. Όταν έπαιζε αντίπαλος, πήγαινα εγώ λοιπόν να παίξω με τον Αστέρα Τρίπολης και το χαμηλότερο τάκλινγκ ήταν στην καροτίδα. Πήγαινα να παίξω με τον Πανιόνιο, ο οποίος Πανιόνιος ή Ξάνθη τότε. Όλος τυχαίως στα μάτς με τον Ολυμπιακό άφηνε όλους τους παίκτες έξω να εκτίσουν τις ποινές. Ναι, ναι, οι καρτούλες τότε. Πήγε ο Ολυμπιακός, ναι, χαλαρός, περίπατος, καμία εφίδρωση στις μασχάλες. Είχε πολύ καλύτερη ομάδα τότε ο Παναθηναϊκός. Είναι η σφαγή που έγινε με το Σισε. Είχε πολύ καλύτερη ομάδα. Και έπαιξε ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη και τον έβαλα να παίξει Σάββατο με τα Γιάννενα. Ναι. Προπονητής ήταν ο Αναστόπουλος. Με το 0-0 που έφερε ο Παναθηναϊκός στα Γιάννενα πέρασε το ελεϊνό σωματείο μπροστά και πίσω δεν ξανακοίταξε. Θέλω λοιπόν να πω τον αδερφό μου ότι... και αυτοί οι πράσινοι ομάδα... δεν κάναν λίγα, να ξέρεις. Έχεις όταν, απόλυτο δικαιώμα. Όταν μπορούσαν. Η κόκκινη χούντα αντικατέστησε την πράσινη. Μπράβο. Χούντα. Τα ίδια. Δηλαδή. Όταν ήρθε... ναι, ναι. Ναι, ναι. Ότι όταν μπορούσαν, ο καθένας όταν μπορεί, ναι, τους είδαμε τι μπορούν να κάνουν και τι κάνουν. Έτσι. Έκανε 3 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα όταν ήρθε ο Κόκαλης, γιατί προσπαθούσε να ξεριζώσει το παρακάτω της πράσινης μπαράγκας και έτσι τη δικιά του την κόκκινη. Στα άρα δεν μπορούν να παίξουν. Όμοιος ομοίο, το ξέρεις αυτό, το ρητό. Ναι, το ξέρω, μην το πούμε. Εντάξει, να μην το πούμε, αλλά να πούμε τι, ότι φέτος και... το καλοκαίρι όμως, εξαιτίας του ΠΑΟΚ, ή μάλλον εγώ θα πω χάρη στον ΠΑΟΚ, που είναι διαφορετική σημασία της λέξης εξαιτίας, ναι, είναι όταν γίνεται κάτι, ναι, κακό. Χάρη στον ΠΑΟΚ, βγήκαν οι μάσκες, πέσανε, είδαμε ότι, ναι, σε καμία περίπτωση μεταξύ τους δεν είναι εχθροί, αλλά είναι σφίχτα αγκαλιασμένοι, έτσι, έτσι, για να συντηρούν μια κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια παγιωμένη και πακτωμένη. Και αυτά. Άσε με λίγο να σου πω ότι... η κανονικότητα που ζούμε τώρα, σπάνε κάποια ρεκόρ αυτό το ελεηνό σωματείο που κρατάνε 20 και 30 χρόνια. Τρεις ήττες συνεχόμενες 30 χρόνια. Νομίζω θα χρόνια. Ξυπνήσω. Θα ξυπνήσω νομίζω. Ναι, 7, 7ος, 6ος, θα ξυπνήσει κανένας πεθαμένος και, και θα πει δεν μπορεί. Κάτι, ναι, δεν γίνεται, κάτι λάθος βλέπω. Και θυμίζω και τελειώνω ότι το φίλο μου τα τελευταία 3 χρόνια, πρόπες ειδικά, αυτό το σωματείο έχασε όλα τα τέρμπι. Μα όλα τα ντέρμπι, αλλά το πρωτάθλημα το πήρε. Δεν είδα κανέναν από αυτούς να παραπονιέται. Έτσι κι αλλιώς μάθανε τέτοια πρωτάθληματα να θέλουν. Φιλιά! Να φτιάξουμε μπλουζάκια, η ώρα η καλή. Ναι. Να φτιάξουμε μπλουζάκια, το πρώτο τίμιο πρωτάθλημα. Αυτό, εγώ το αυτό, καλύτερο, θέλω, αυτό, αυτό θέλουμε, φίλε. Αυτό και θέλω. Αυτό έχει αξία, είσαμε να... 50. Φιλιά! Έτσι, να σε γερούς! Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, ξαναλέω. LG ηχείο Bluetooth κληρώνουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ανοίγουμε γραμμούνες σε λίγο, επιστρέφουμε! Έλα, 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 ρε Γιώργο Κόρο. Έλα, έλα, γόρι μου. Έλα. Λοιπόν, καλημέρα, Κωστή. Νούμερο 5, Εύα Μέντες. Νούμερο 4, Τζένιφερ Λόπες. Νούμερο 3, Σκάρλετ Γιόχανσον. Ναι. Και η Σκάρλετ έχει αυτό το τσιβδό. Πιστεύεις, φίλε, την έχει ακουμπήσει ο Γεροξεκούτης? Στάνταρ, αλλιώς δεν έπαιρνε. Καλά, δεν υπάρχει βέβαια πιο κοφτερό μυαλό. Μιλάω για τον Γκούντι Άλεν. Λες, σίγουρα έχει. Σίγουρα πιστεύεις. Είσαι βέβαιος. Βέβαιος, δεν υπάρχει. Ναι, κι εγώ έτσι πιστεύω. Κι εγώ. Λες να φάμε καμιά μήνυση από τον Γκούντι Άλεν. Με λασπώνετε, ρε κουφάλες. Νούμερο 2, Τζένι Μπότσι. Και φυσικά νούμερο 1, Μόνικα. Ξενοφόντα, σε πολλά συμφωνούμε, να ξέρεις. Σε πολλά συμφωνούμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες για το τελευταίο τεταρτάκι. 2310-287-888. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Σήμερα πήγαμε πιο light λίγο, πήγαμε λιγότερο αγωνιστικά. Okay. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Υπάρχει στενοχώρια για τον παίκτη μας, υπάρχει στενοχώρια για τον Μαουρίσιο.
Δεν γίνεται να κάνουμε αλλιώς. Πρέπει αυτοί που θα μπουν να παίξουν με την ΑΕΚ. Θα πούμε πολλά περισσότερα για το μάτς με την ΑΕΚ αύριο και μεθαύριο. Η εκπομπή στην τηλεόραση είναι, Φάνη μου, Πέμπτη βράδυ, 11 η ώρα είναι στο Δίον. Λοιπόν, βεβαίως εννοείται. Να περάσετε από εδώ, να περάσετε από εδώ να γνωριζόμαστε. Γιατί αλίμονο, αλίμονο Χρήστο, είμαστε, λέω το Σοφού, 18 στον έκτο όροφο. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί! Γεια σου ρε φιλάρετε! Ξέρεις τι ωραία είναι η προπαγάνδα, μα την αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Όλη η Αθήνα τα είπε και τα συμφώνησε. Και μάλιστα ακόμα και οι πολιτικές εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα. Ναι. Ο θρύλος πάτησε την Πάρτα. Πάτησε πραγματικά. Σήμερα μα δεις. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για τις κόκκινες, τις πολυκόκκινες. Μιλάμε όλες, για τις άλλες που είναι ροζ. Γιατί και οι άλλες ροζ είναι. Τι είναι να κάνουν, φίλε, πρέπει να πουλήσουν. Φέτος Ολυμπιακός, πώς θα πουλήσει αυτός ο Ολυμπιακός. Πόσες φορές είχαν οι εφημερίδες, εγώ δεν λέω οι 100% ρυθρόλευκες, γάβρος πρωταθλητής φως, οι άλλες. Πόσες φορές είχα την δυνατότητα να πουλήσουν Ολυμπιακός στο πρωτοσέλιδο, σκέψου λίγο. Μα δεν είχαν. Καλαβές. Γι' αυτό λοιπόν τη μία φορά που τους δίνετε ευκαιρία, τους δώσαμε εμείς την ευκαιρία, στο μεταξύ μας παιχνίδι, δυστυχώς. Και τώρα άλλη μία ευκαιρία για τη δειρά μου σήμερα, άμα διαβάζεις, νομίζω ότι. Ναι, ότι είναι 4-0. Τέλος πάντων. Το 0-0, αν εξαφάνισε και πάτησε, το 4-0 τι θα ήταν. Όχι, το ένας πόντος τελευταίος δεν προκρίνομαι ούτε στο Europa League που δεν το λέει κανένας. Μα είναι τρελό, είναι παλαβό, αλλά ξέρεις κάτι, ακόμα και στο έθνος του δικού μας έχει μπροστά για τον Ολυμπιακό. Ναι. Κάποια ώρα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Τι, παρά είμαστε δημοκρατικοί, ε! Ναι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Εκτός πια και αν αγοράσουμε και τον πρωταθλητή που πρόσεξε, ο πρωταθλητής τώρα δεν είναι πρωταθλητής. Είναι κόκκινος πρωταθλητής. Γιατί αυτό έγινε, παιδιά? Γιατί πλέον δεν θα είναι πρωταθλητής, αλλά θα πρέπει να ξεχωρίζει. Γιατί θα αλλάξει χρώμα ο πρωταθλητής και θα αλλάξει χρώμα και πρέπει να το διευκρινίσουμε, έτσι. Ναι, γιατί θα έχουμε και άλλα χρώματα πρωταθλητές. Όχι, γιατί μπορεί από τις ομάδες που φοράνε κόκκινα να είναι όντως ο πρωταθλητής. Να είναι ο κόκκινος πρωταθλητής. Από τους κόκκινους θα είναι πρώτος. Ναι, τώρα από γενικά από τις ομάδες, δεν νομίζω, αλλά λέμε. Ξέρεις, αν αρχίσει πια να υπάρχει κι άλλο σε κόκκινο χρώμα, θα αναγκαστεί να το πει αλλιώς, αλλά μέχρι τότε θα λέγεται κόκκινος πρωταθλητής. Γεια σου φιλάρετε! Φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Ναι. Σε εμάς. Σε εσάς, σας. Μιλάτε σε εμάς, εντάξει τότε. Για πες. Πες λίγο τριάδα, πες λίγο τριάδα φρισμπιλίς γρήγορα. Ποια τριάδα. Τριάδα. Με πιάνεις αδιάβαστο, φίλε. Σκέψου, πάρε το χρόνο σου. Βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει. Λοιπόν, η ψηλή που ήταν με τον Μπουλά, δεν μπορώ να θυμάμαι το όνομα. Η ψηλή με τον 50. Η Καρά, Νικολέτα Καρά. Μπράβο. Ήρθε καλεσμένη όταν κάναμε κορίτσια για σπίτι με την Παφή του και την Γουγουτσά στο TV Μακεδονία και από το Κολομέρι της μέχρι τον Αστράγαλο 40 ευρώ ταξί με δύο στάσεις στο Λεβέντι για σουβλάκια. Έτσι. Ψηλή γυναίκα, φίλε. Να σου τελειώσει το σάλιο και να έχεις δίπλα και αυτά. Ποια είναι αυτά τα μικρά μπολάκια που έχεις στα ελτά που βάζεις για τα γραμματόσημα. Εν τω μεταξύ, έχω το γουμπάρ μου ο οποίος είναι 62-63. Λεβέντης. Συζητάμε μια μέρα, του λέω ότι βάλω δίπλα της, φίλε. Λεβέντης. Μέχρι το μέρη είσαι, δεν είσαι λίγο πιο πάνω. Μέχρι εκεί που πρέπει φτάνει. Άντε, έτσι, πάμε παρακάτω. Μη με αναγκάζει να παρεκτραφώ. Σωστό σε βρίσκω, πολύ σωστό. Άσε και στο κάτω-κάτω. Παρεκτρέπεσαι παρόλα αυτά. Ας γονατίσει. Παρεκτρέπεσαι παρόλα αυτά. Πάμε, σήμερα το κάναμε να πούμε ξεφύγαμε. Τώρα αυτό που ήθελα να σου να πω. Ναι. Το μόνο που δεν άκουσα σήμερα είναι ότι δεν μπήκα εγώ στη μέση για να τραυματιστεί ο Σάτχο, να τραυματιστεί ο Μαουρίσιο, να παίζω εγώ. Λοιπόν, μόνο αυτό δεν μου είπα. Επειδή το είπα βήχοντας, όχι το Σάτχο. Ναι. Για να μην θεωρηθεί ότι το έχω πει. Ναι, ξέρω εγώ τι είσαι, άστα αυτά. Είναι η ευκαιρία σου, αγαπημένε Ευγένη, εσύ. Βάλε μπαλαφόμετρο την Παρασκευή. 100%. Αυτό 100%. Θα βάλω για να σκοράρεις. Μα θα βάλω για να σκοράρεις, βρε. Θα παρακαλώ 10 μέρες και ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ είμαι τριών ειδών παίχτες. Παίχτες προπονήσεων. Ναι. Παίχτες ασήμαντων αγώνων και παίχτες σημαντικών αγώνων. Ναι. Εγώ ρε φίλε δεν είμαι για παιχνίδια ό,τι να είναι. Τώρα κάτι άρχισε να παραδείγματο. Αν μπεις, λοιπόν, αν μπεις
στο μάτς της Κυριακής και σκοράρεις κιόλας, ναι, τότε τη Δευτέρα θα παίξουμε κομμάτια από το μήνυμα 107,7. Αυτό θέλω να πω μόνο. Θα πάρω από εκεί. Θα πάρω το πιο soft, θα είναι Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πρόσεχε, θα μπω σε Σοκράτη Μάλαμα, Δουρδουμπάκι, Ξιδάκι και διάφορα άλλα μπορώ να βάλω σε αγκουροντομάτα. Να ξέρεις. Επειδή εγώ είμαι τη δικιά σου νομοταξία, γιατί ρε φίλε να με ταλαιπωρείς έτσι. Λέω ρε παιδί μου, το κάνουμε αυτό για να μπορέσει να σκοράρεις. Ξεδίπλωσε αγόρι μου τις αρετές σου. Σκόρπισε τους στα μοσαϊκά. Άντε. Και κάτι αθλητικό, ναι, αυτό με τον Ολυμπιακό, χθες επειδή το είχα πριν για κάποιες στιγμές, επειδή το σώμα μου έχω Ολυμπιακούς. Πρόσεξε το αυτό λίγο. Πιστεύω ότι είσαι υιοθετημένος καταρχήν. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Οι Σεραίοι μισή είναι Μπλαοξίδες και άλλοι μισή είναι Ολυμπιακοί, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Να το ξέρεις. Λοιπόν, και άρχισε να πανηγυρίζει ο αναψιός μου, να Ολυμπιακός και αυτό και εκείνο, του λέω εσύ, γελάει ο κόσμος. Και μου λέει 30 χρόνια πρωτάθλημα, του λέω να σου πω κάτι. Επειδή από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα θα είναι 50-50 για όλους. Πιστεύεις, του λέω, ότι ο Ευσομούνης που έχετε θα κάνει μεταγραφές τύπου Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ράχοβιτς και τα τιάφτα για να πάρει, όχι, το πρωτάθλημα. Καταρχήν αυτούς που είπες δεν τους πήρε, αυτούς τους είχε πάρει ο Κόκαλης. Όχι, ναι, ακριβώς. Και του λέω, εμείς οι παοξίδες βγάζουμε το καπέλο στον Κόκαλη γιατί έφερα αυτούς παιχταράδες. Εντάξει, τώρα το χοντρένεις το εμείς οι παοξίδες βγάζουμε το καπέλο στον Κόκαλη. Είναι... θα σε κόψω. Έβλεπα προχθές ένα 5-0 που χάσαμε μέσα στο Καραϊσκάκι με Ριβάλντο Ρονάλντο. 5-1. Κάθεσαι και βλέπεις τέτοια μάτσε. Φίλεξες τι είχαμε εμείς μέσα. Το ξέρω τι είχαμε. Καρμούτσο. Ναι. Καρμούτσο. Το φαλακρό τώρα αριστερό. Καραδίμο. Μπράβο. Δηλαδή. Ναι. Τώρα σκέφτομαι ότι εμείς θα γίνουμε έτσι, γιατί πιστεύω ότι θα γίνουμε έτσι και αυτή θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Φιλιά! Γεια! Γεια σε Ευγένη! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Τι κάνετε, πως είστε? Δόξα το Θεό! Εγώ γνωρίζω ποιος είναι αυτός. Γνωρίζεις. Που ήθελε να τραυματιστεί ο τέτοιος, ναι, και είναι αδερφός, ναι, και συμφωνώ μαζί του 1%. Ναι. Ναι. Έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Χωρίς εγώ να ρωτήσω ποιος, γιατί η απάντηση είναι προφανής και θα με βάλετε να με κάνετε ένα μηδέν. Κατευθείαν σου δώσω την απάντηση. Κατευθείαν. Γνωρίζω. Ναι, και την απάντηση. Έτσι, ποιος έτσι είναι αυτός. Έχουν έρθει 32 μηνύματα. Εδώ τώρα, φίλε, είναι αρρώστια αυτό. Πραγματικά είναι αυτό που έχουμε κάνει. Που λένε, ξέρουμε ότι είναι ο Τάβε που έχει πει το γλυκό. Ξέρουμε ποιος Κώστας είναι. Ναι, είναι και αδερφός, έτσι, αρκεί να σε πω λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται, βρε, γιατί εγώ δεν ξέρω ποιος είναι. Για πες, λοιπόν. Ξέρω ότι μας ακούει, τα πολλά χαιρετίσματα και καλό μήνα σε όλους καταρχήν. Να σε καλά, γιατί ουράγκαθε. Λοιπόν, για πες. Και επειδή εγώ είμαι λίγο πιο παλιός. Παλιός, όχο. Έτσι, θα βάλω πολλούς νέους να γκουγκλάρουν. Όχο, καλουτά. Όχι, δεν χάσει καλά. Λοιπόν, δεν θα πάω σε Ελληνίδες καταρχήν. Δεν θα πας σε Ελληνίδες. Τρίο, ναι. Το τρίο είναι και το τρίο Ιταλίδες. Να μαντέψω μία που θα πεις που δεν την έχουμε πει. Μελακρινές. Κλαούντια. Η μία είναι η Κλαούντια. Όχι. Λολομπριτζή. Κλαούντια Καρδινάλε θα έλεγες. Λολομπριτζή. Τίνα Λολομπρίτζιτα. Ναι. Τίνα Λολομπρίτζιτα. Έτσι. Εκεί ο τόνος που μπαίνει, φίλε. Πολλοί πιτσιρικάδες ναι. Γκουγκλάρουν. Είναι Λολομπριτζίτα ή Λολομπριτζίτα? Λολομπριτζίτα. Πού το γνωρίζουμε αυτό? Δηλαδή καταρχήν έρχεσαι με 15 σύλλα. Με 15 σύλλα. Λολομπριτζίτα τη λέγαμε εμείς. Που τη γαμπίπη. Λολομπριτζίτα τη λέγαμε εμείς γιατί μας βόλευε με την. Ένα φεγγάρι. Το δικό μας τονισμό. Α, νόμιζα μας βόλευε, εννοούσε. Το μας βόλευε ένα διάστημα. Στον τονισμό είπα. Στον τονισμό βέβαια. Έτσι, μη βάζεις λόγια που δεν έχω ερώτηση. Τότε που ήσουν μαζί σου, μαζί της, την τόνισες? Την τόνισες. Η Λολομπριτζίτα, παρακαλώ να περάσει κάποιος να πάρει την Λολομπριτζίτα και στην ξηροκρίνη. Σοφία Λόρεν. Θα νομίσει τώρα η κοπέλα που είναι στο κέντρο ότι περνάς να πάρεις Σοφία Λόρεν. Είμαι λαμπράκι και αθηναγόρ αγωνία. Παίρνω Λολομπριτζίτα από την κάτω τούμπα. Και φυσικά, ναι, το υπέρτατο φιλικό
Έτσι. Ένα δάκρυ κιλά. Για πολλούς όλων των Όλων. Μόνικα. Μόνο, έλα ρε Μονικάρα ρε. Έλα ρε Μονικάρα, έλα ρε Μονικάρα. Η αγόρη μου είναι ο ορισμός της θηλυκότητας. Έτσι. Και για ορισμένους που λένε, ας δούνε ότι και οι τρεις είχαν πια σήματα. Και οι τρεις. Έτσι. Όπως έχει πει ένας φίλος μου, είναι λίγο ακατάλληλο αυτό που θα πω. Και να καταλάβουν κάτι, μισό λεπτό να ολοκληρώσω και να καταλάβουν βεβαίως. Κάτι, έτσι, ορισμένες. Η γυναίκα πρέπει να έχει πια σήματα. Οι στέκες είναι καλές για τον μπιλιάρδο και τα κόκαλα για τους σκύλους. Όπως έχει πει ένας φίλος μου, πιστεύω, λέει, η μπελούτσι δεν κάνει κακά. Βγάζει σε μπολιμπάκ μικρά σακουλάκια με αρώματα, φρούτα του δάσους, μάγκο, φραγκοστάφυλλο και τέτοια. Δεν μπορεί, λέει αυτό να βγάλει. Λοιπόν, χαίρομαι που συζητήσαμε ποδοσφαιρικά. Γεια σου, Γαϊδουράκα. Άρεσε που θα έκανες και τέτοιο. Ναι, ρε. Και αντίστροφη μέτρηση. Ξεχάσαμε τελείως, φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Ναι, καλημέρα σας. Πάει για αύριο. Ναι, πιάσαμε σήμερα με τη Frisbee List. Μεθ επόμενος, γκρεμίστηκε. Πάμε στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Σ' ακούμε στο βάθος, Κουστό. Στο πολύ βάθος βγάλε το κορδόνι από το τηλέφωνο, ναι. Όχι, δεν σ' ακούμε. Στο πολύ πολύ βάθος. Πάμε στον μεθ επόμενο, ναι. Α, τι, πήγε 10 η ώρα, πρέπει να φύγουμε, αδερφέ. Πρέπει να φύγουμε, αδερφέ. Δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 59. 32. Το 32, κουράστηκες πουλάκι μου, σε κούρασα. Κασκοσέδες, έχει εκεί στο βάθος, να πούμε, εκεί δίνω και στο πιώση. Αγόρι μου, μεγάλη μορφή. Γεια σου, ήταν ο τεράστια. Ξεχάστε, ρε φίλε, τη μία και μοναδική Σάλμα Χάγεκ. Πω, φίλε. Ναι. Κωστή τη Σάλμα Χάγεκ, λέει άλλο επίση. Ειδικά στον χορό με το φίδι σε μια ταινία με ζόμπι. Εκεί λέει τον κάνω φρίσμπι. Όχι τον κάνω φρίσμπι, προσέξτε με. Από το σούρουπο στην αυγή, λέει εδώ πέρα. Και δεν εννοούμε την εφημερίδα. Τι έγινε, τι διαβάζει, διαβάζω σούρουπο, εσύ διαβάζω αυγή. Ναι, το χορό με το φίδι. Ναι, από εκεί έκανε κορμί φιδίσιο. Πιστεύω και το φίδι αιρετίστηκε. Συγκεκριμένη ταινία. Όχι τον κάνω φρίσμπι. Προσέξτε τι είπα. Κάνω φρίσμπι τα Στέφανα. Όχι τον κάνω φρίσμπι. Το τον κάνω φρίσμπι είναι άλλο άθλημα. Γεια σου, Θρυχίλης. Καλημέρα, είσαι τέλεια παρέα στο γραφείο. Γεια σου, Χριστίνα μου. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα. Ωραία εκπομπή σου. Καλή συνέχεια, να σε καλά. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, πάω να δώσω. Μου είπε το. 52, 32, το 32. Λοιπόν, το ηχείο κερδίζει σήμερα ο Πυρπύρης ή Πυρπυρής ή Πυρπυρης. Φίλε, ευτυχώς που το ονομάσουνε τρισύλλαβο και όχι 15-σύλλαβο. Για το Γιάννης είμαι βέβαιος που τονίζεσαι, είσαι 786. Θα στείλουμε το όνομά σου, κερδίζει το υπέροχο LG ηχείο από την ηλεκτρονέτ Παμπουδική Δικολαίδης. Ζου μου σου λέω 424 και δρώνω το στρατιωτικό νοσοκομείο. Φίλε, να ευχηθώ καλή ανάρρωση και γρήγορα κοντά μας τον αδερφό μου Αλέξανδρο μετά από εγχείρηση σχολής. Γρήγορα, Γιάννη μου. Λοιπόν, εκτός λέει, διάβασέ το. Μια στιγμή λίγο. Περίμενε λίγο, φίλε. Βγαίνω λίγο εκτός να το διαβάσω. Αλλά εδώ που είμαι δεν μπορώ να το διαβάσω εκτός. Δεν το βλέπω. Ξαναμπαίνω εκτός. Αλλά μου λες να το διαβάσω εκτός, οπότε θα φύγω και το διαβάσω έξω, φίλε. Να σε καλά. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Χορηγή δεύτερη ώρα, Στένι Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο. Ήταν η Καλόε Αλόι Βέρα, κορυφαία αυθεντικό προϊόν, πρώτη εταιρεία. Ήταν φυσικά η Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια Τέντα. Ευχαριστώ. Το Σωτήρι Δασκαλάτσι που στάθηκε αντάμα επάνω στο Κονσολάτσι και μας οδήγησε, μωρέ. Είναι τα κάμις, κουζουλό παιδί. Τρελό παουξάκι. Έρχεται η τρόικα του Λίβερο, δεν φεύγει κανένας. Τα τρία τρελόπεδα. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Θα το πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί. Καταπληκτική αντίστροφη μέτρηση παίξαμε σήμερα. Σημάδεψε την εκπομπή, νομίζω, για τουλάχιστον την επόμενη πενταετία. Bye bye, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με.